Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Λίμπερο 107,4 στον FM, Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Στρέγιας, Γιώργος Τετιλίνης, κοινός Μακουκούλας. Συντροφιά Παρίτσα, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 εδώ με Χρήστο Κιώση, το μέγιστο ηχολήπτη του Λίμπερο. Με τις μουσικές επιλογές και τα μαγικά του στην ηχοληψία. Καλώς όρισες, Γιώργε. Άιντε να μπούμε και φέρτε κάτι να πιούμε. Καλωσορίζω, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τι κάνεις? Να μιλάω και αργά. Καλησπέρα, Ζάχο, και στον αέρα. Και γιατί είπαμε τα παιδιά μας βλέπουν από το Facebook. Είμαστε και live και στο Facebook τώρα. Βάλαμε τη γωνία για να φαίνομαι ότι είμαι πιο ωραίος, αλλά δεν πειράζει. Ναι, Μακουκούλα, σε βάλαμε σε γωνία. Χαιρετίσματα σε όλα τα σώματα που μας ακούνε. Ζουμπουλία. Να το έπεσε. Ξαφιά πλάσμα. Μόλις. Τι έγινε, υποθύμησε. Μόλις είπε ζουμπουλία, έπεσε. Μόλις είπε ζουμπουλία, τέλος. Λοιπόν, παίζει κανονικά έτσι. Παίζει. Πού να το βάλεις να φαινόμαστε, ρε τρελιά. Να, εκεί που το είχες να το βάλεις. Άντε ξανά. Ξέρεις να το βάζεις. Δεν ξέρεις να το βάζεις. Παράπονα κάνανε, δεν το βάζετε μια φορά live, δεν το βάζετε μια φορά live. Και στα επιτροπικά τα παιδιά. Πάλι ο Ντρούλινγκ. Χαιρετισμού στα επιτροπικά. Λοιπόν. Όπου εθνική Ελλάδος είμαστε, πω, κατάρα ρε παιδιά. Εθνική Ελλάδος είναι 0-0 στο 25. Ναι. Συγκινηθήκαμε. Εντάξει, 0-0 σκήμε, το βλέπω. Να βάλει κανένα φετφατζίδι. Είναι απίστευτη ρε παιδιά. Έχασε τον κόλο φετφατζίδης, τυφλός δεν θα το βάζει, ναι. Και τον πήρε εθνική. Σου κάτσε καλά μετά το -3, έτσι. Και -3, εντάξει ρε φίλε. Εγώ έχω φάει -3 τα τελευταία χρόνια. Να πούμε ότι η ΑΕΚ τιμωρήθηκε με -3 βαθμούς για τα επεισόδια και που γίνανε στο Ολυμπιακό στάδιο με τον Ολυμπιακό, το λουκούμι αποτέλεσμα, το Χ που έκατσε, και αυξήθηκε παραπάνω, ναι, αρκετά παραπάνω η διαφορά τώρα μεταξύ. Είναι και φέσιμη όμως, μεταξύ της χάρτινης, της χάρτινης, ναι, και είναι φέσιμη ή όχι? Αυτό θα το δούμε, δεν ξέρω. Περίμενε τη σειρά σου. Για την ώρα είναι -3. Ποια σειρά μου περιμένω? Του Τάσου τα περιμένει, να περιμένει. Για τιμωρία, ναι. Σωστά. Γιατί... Εντάξει τώρα, νομίζω ότι η προτεραιότητα. Κάποιο στόχο θα βρεθεί, δεν μπορεί, φίλε. Άλλο θέλω να πω εγώ. Προτεραιότητα όμως για τιμωρία θα δώσω πάσα στον κύριο Ντρούλινγκ, γιατί 21 του μηνός έχει το μάτσε Άρης ΠΑΟΚ. Έτσι, εσείς το λέτε ντέρμπι. Εγώ δεν το λέω ντέρμπι. Είναι ένα απλό μάτσε, ας πούμε, με μια ομάδα που ήρθε από τη δεύτερη κατηγορία και είναι μια ακόμα νίκη που θα κάνω. Ωραία. Ντέρμπι. Ναι, εντάξει, αυτό είναι δικαίωμα σου να το λες. Είναι η επιποίθησή σου. Ντέρμπι είναι. Ακόμη και πάω και Ηρακλής να ήταν στη Β' Εθνική που είναι ο Ηρακλής, είναι πάλι ντέρμπι. Όταν δύο ομάδες είναι από την ίδια πόλη, είναι ντέρμπι. Αυτό είναι ο ορισμός του ντέρμπι. Όταν θα καθιερωθείτε και ο Ηρακλής και ο Άρης στην Α' Εθνική, θα το ονομάσω ξανά ντέρμπι. Εγώ λέω ο Άρης έκανε παράπονα που δεν τον καλέσανε στην Ελλάδα. Ωραία, θα τα πούμε. Μακουκούλα με το ζόρε δηλαδή να γίνει μεγάλη ομάδα. Αφού είναι οι Big Four. Τέσσερις είναι οι μεγάλες ομάδες. Και εγώ αυτό λέω. Είναι τέσσερις μεγάλες ομάδες, αλλά δεν είστε μέσα σε αυτές. Το αν είμαστε μέσα ή όχι, δεν το βλέπετε. Το δεν βλέπετε μέσα. Μας κάλεσε η UEFA, μας κάλεσε η FIFA, και αυτούς δεν αναγνωρίζετε. Αυτούς που κάνουν επεισόδια κάλεσε. Συγγνώμη λίγο. Και αυτούς δεν αναγνωρίζετε. Λοιπόν, αυτούς... Τους τέσσερις μεγαλύτερους του ελληνικού ποδοσφαίρου κάλεσε. Δεν είστε μέσα στους τέσσερις. Τώρα, αν παρακαλάτε. Έχω και γι' αυτό. 8 τίτλους έχω. Λοιπόν. Και έχεις μισό. Λοιπόν. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή. 3 πρωταθλήματα έχω και εις 2 και πάμε να ισοφαρεί σε καλό δρόμο. Αλλά να δούμε. 8 τίτλους έχω, σου λέω. Εγώ λέω. Σε όποιον καλά τα είπε ένα παιδί χθες που βγήκε, δεν θυμάμαι το όνομά του, Ορφέας νομίζω. Πολύ έπαρση έχετε για το συγκεκριμένο μάτς. Η διαφορά υπάρχει. Είστε καλύτεροι σαν ομάδα, πιο ακριβή ομάδα, ναι, πιο τέτοιο. Η διαφορά φυσικά δεν είναι αυτή που λέτε οι ίδιοι. Και θα φάτε το χαστούκι και τη σφαλιάρα και θα έρθει την άλλη Δευτέρα με τη μύτη κάτω. Έτσι λέω εγώ. Μπορεί και να γίνει και αυτό που λες. Έτσι λέω εγώ. Εσύ λες 0-3. Εγώ λέω θα κερδίσουμε 2-0, παραδείγματος χάρη. Και θα δούμε τότε. Αλλά δεν είναι τίποτα, 3 πόντι. Είναι ένα ντέρμπι. Δεν είναι τίποτα περισσότερο για μας. Εμείς θέλουμε. Εμείς τώρα που. Συγγνώμη. Ναι, παρακαλώ. Λέω τώρα εγώ. Ναι. Λέω, κερδίζω, ας πούμε, τοπικό ντέρμπι. Σε φτάνω στον πόντι, έτσι δεν είναι. -3 η ΑΕΚ. Οπότε η ΑΕΚ σιγά σιγά και αν ρίξει και το βάρος και στο Champions League, πάει από το πρωτάθλημα. Αν μείνει και η ποινή, τη θεωρώ τελειωμένη 100%. Αλλά δεν νομίζω να μείνει η ποινή, έτσι λέω. Πάνε παίξ το. Χίμηχρονο. Ποιο? Το Άρης ΠΑΟΚ. Πάνε παίξ το Χ ημίχρονο, διακοπή τελικό. Διακοπή γιατί τελικό. Στο 0-3 θα μπείτε στο μέσα, 0-3. Θα τιμωρηθείτε, ναι, θα τιμωρηθείτε να τα θυμάσαι αυτά που σου λέω. Ωραία, έτσι, ναι, όμορφα, ωραία. Και θα φας και εσύ μείον. Και θα φας εκεί μαζί με την ΑΕΚ. Λέγω... Και όσο για την έπαρση που λες, ναι,
Την έπαρση την έχετε δείξει εσείς και δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο φίλος ο Μακουκούλα. Ναι. Από τις τρεις πρώτες αγωνιστικές που κάνατε 3-3 ναι. και αρχίζετε να ονειρεύεστε πρωταθλήματα, ναι. να παίρνετε double, καλά. να βγείτε στο Champions League, ωραία. Να κερδίσετε την Μπαρτσελόνα, να φέρετε το Μέση κτλ. Θα απαντήσω. Θα απαντήσω. Και, λέω εγώ. Και λέω εγώ. Την είδες ποια είναι η έπαρση. Κάποιοι τα λέγανε αυτό, όντως κάποιοι. Λέω εγώ να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Εδώ έχεις έπαρση εσύ. Μια ομάδα που λείπεις 5 χρόνια από την πρώτη εθνική κατηγορία, έχεις 3 υποβιβασμούς και έχεις να πάρεις τίτλο από το 1970. Εγώ ποια ήταν δεν θα έχω εγώ. Εγώ, η δικιά μου ποια ήταν. Δεν θα έχω εγώ. Είπες εσύ, εγώ ποια ήταν η δικιά μου. Για τους συνοπαδούς σου μιλάς. Όχι, για μένα είπες. Έχεις έπαρση εσύ μου λες. Εσύ λέω σαν Αριανός. Α, εγώ δεν έχω καμία έπαρση. Δεν εννοώ εσένα. Λέω. Μπορεί να είσαι λίγο πιο προσγειωμένο. Οι στόχοι είπα από την αρχή της χρονιάς του Άρη είναι η πεντάδα και το κύπελο, αν μπορέσει να το κατακτήσει, να φτάσει τελικό και ένα μάτσι να μπορέσει να το κατακτήσει. Από τη στιγμή που πέρσι η Λάρισα που ήταν με το 1,5 πόδι σε Β' Εθνική έφτασε στην ουσία στον τελικό, γιατί να μην φτάσω εγώ, έτσι λέω εγώ. Δεν νομίζω να έχει η Λάρισα πέρσι καλύτερη ομάδα από ό,τι έχω εγώ τώρα. Και λέω, για να απαντήσω και στο άλλο που είπες, για να μπει και σιγά σιγά το τερτυλίνο. Μα Κουκούλα τον καλέσαμε εδώ για να μιλάμε οι δύο. Να πω ότι προς Σαββίδη, δεν νομίζω να έχεις καλύτερη ομάδα εσύ αυτά διαχρονικά οι ομάδες που είχες από τον τωρινό Άρη που ήσουν κάθε χρόνο πρωταθλητής Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Μας είχατε πρίξει, μας τα είχατε κάνει ζέπελινγκ κάθε χρόνο. Λοιπόν, είχα το 10 ομάδα τότε που έπαιζες. Όχι, εγώ δεν μιλάω το 10, το 6, το 7, το 8, το 9 πρωτάθλημα κάθε χρονιά πρωτάθλημα. Το 2, το 3, το 1. Το 1 τι έγινε, πήγες για πρωτάθλημα. Κοίταξε τώρα, καταρχήν τη νέα χιλιετία. Έχω φέρει να πούμε 4 κύπελα. Πρωτάθλημα δεν είσαι. Έτσι. Πρωτάθλημα έρχεται, το πήρα πέρσι που το κλέψανε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έρχεται φέτος, ξέρεις γιατί. Γιατί. Περίμενα να είσαι στην πρώτη κατηγορία, στη μεγάλη. Ήθελα να είσαι κι εσύ. Γιατί εσείς είστε ικανοί, σαν Αριανοί, και δεν ξέρω να συμφωνεί ο Μακουκούλα, να γυρίσετε και να πείτε πήρατε πρωτάθλημα. Γιατί δεν ήμασταν εμείς! Βλέπω η ξεκούραση της εταιρείας. Σας περιμέναμε λοιπόν να είστε εδώ μια χαρά. Για να πανηγυρίσουμε το πρωτάθλημα τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου και να ακούτε κόρνες και πυρσούς μέσα στην πόλη. Όπως τα τελευταία 2 χρόνια που πήρα 2 συνεχόμενα κύπελα. 6 πονταλάκια θα πάρω. Εγώ αυτό έχω. Τώρα, όσο για τους στόχους της ομάδας σου, πεντάδα είναι και από κάτω και κύπελο, αν δεν το πάρεις, μπορείς να πας στα ψυγεία της ΕΒΓΑ. Έχει πολύ ωραία κύπελα. Μια χαρά, με σαν και αυτό γεύσεις. Που πήρατε πέρσι, ενώ δύο τελευταία, το πρωτάθλημα. Δύο τελευταία χρόνια τα πήρατε. Πρωταθλητές. Να ακούσουμε και την ουδέτερη άποψη. Μακουκούλα. Τον Παπαδόπουλο, Τον Παπαδόπουλο. Τι, για πες. Θες κανένα δανεικό. Τι να θέλω. Τι είναι αυτός. Ο πρόεδρός σου. Ο πρόεδρός μου. Τι είναι, πρόεδρος σου. Και χορηγός στους Φιλαδέλφια 76ers. Τι είναι. Χορηγός στους Φιλαδέλφια 76ers. Κοίταξε, τελευταία η εμπειρία σας ήταν λίγο κακή από παπά. Φίλε, εγώ είμαι μαζεμένος. Παπαθανασάκη. Παπαθανασάκη. Εντάξει. Μακριά από εδώ. Αυτό το live πόσο κρατάει, καμιά μέρα κρατάει. Όσο δεν το κλείσει, δεν αφήνει. Καλά, κλείσει το. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Χαιρέτα τον κόσμο, δεν και κλείσει. Χαιρετάμε. Κοίτα, η αλήθεια είναι στη μέση. Εντάξει. Στάση, τάση μου, η αλήθεια είναι ότι εσύ όχι τόσο πολύ. Αλλά μια έπαρση την έχετε. Άντε, ρε. Λογικό είναι. Ρε. Εντάξει. Αυτό δεν έχει έπαρση, αυτό δεν έχει έπαρση. Όχι, όχι, είναι. Τι είναι? Προσγειωμένο. Τι είναι, αεροπλάνο. Και προσγειωμένο. Θα αλλάξει και τη γνώμη του ανθρώπου. Όχι, ρωτάω. Δηλαδή, όσο και το άλλο, δικαίωμά του, ρε φίλε. Άμα θυμάσαι και παλιά στην τηλεόραση που μου είχε πάει ένα Παναθηναϊκό και μου έλεγε θε και κύπελο. Ρε φίλε, ο παδό θα ονειρεύεται τι του. Τι θα ονειρεύεται. Πονταλάκι να σωθώ ή να πω. Πέσα μακουκούλα. Έχει τον Μπουγάτσα, έχει πάει κάθε μέρα στοίχημα να πάρει ο άλλος το πρωτάθλημα. Το πιστεύει. Το πιστεύει, το έπαιξε. Ναι, το έπαιξε, το ξέρω. 20 ευρουλάκια. Εντάξει, ήταν και πεινασμένοι λίγο οι άνθρωποι στερημένοι. Δεν πήγε να πάρει κανένα στρατοδοχείο για το σκομπάρ παραπάνω, τα πέταξε τζάμπα. Το πιστεύει. Σ' ακούει. Δεν πειράζει. Και σε βλέπει, όχι σε ακούει. Α, βλέπει κιόλα. Γεια σου, Μπουγατσίνιο. Εγώ πιστεύω το. Φέτα 600. Το Μελισανίδη πιο πολύ το πήραξε το 75.000 πρόστιμο. Είπαμε Μπουγατσίνιο. Στο ημίχρονο. Θα πούμε στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο το πούμε τώρα. Ναι, και πρόσεξε, σου δίνω και την είδηση. Ναι, μεταγραφή αεροδρομίου του Εσκομπάρ. Αυτό σου λέω. Μεταγραφή αεροδρομίου. Ναι, άντρα ή γυναίκα. Όταν λέμε μεταγραφή αεροδρομίου. Δεν ξέρω, τη μόδα είναι οι άντρε. Γυναίκα. Προσθήκη. Θα πηγαίνει ο Νέτο. Καλό. Σου λέω αεροδρομίου, σου λέω ρε φίλε. Εντάξει. Αεροδρομίου σου λέω. Είδηση δίνω. Είδηση λοιπόν. Αυτό δεν μου είπε, εγώ το λέω μόνο μου. Δεν πειράζει. Ωραία. Άρα το πρωτάθλημα μπορεί να το πάρει το Σκομπάρ. Το Σκομπάρ Champions League. Τι το θα πάρει. Εσύ δεν πρόκειται να πάρει. Και εμεί θα πάρουμε. Ούτε τα εγγόνια σου δεν θα πάρουμε. Εμεί θα πάρουμε. Το ξέρω ότι το πρόβλημά σου είναι. Όχι, θα ολοκληρώσω. Φαντάζεσαι να πάρει ο Πάκο πρωτάθλημα και Λίβερπουλ. Το Τρούλινγκ φέτο.
Το καλύτερο, ρε φίλε. Το καλύτερο. Το βλέπω το. Άντε το. Ο δεν είναι στο κινητό, μόλι το είπε. Δώστε το φτιάξει ο. Μακουκούλα, ρώτα τον. Αν πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα και ο Άρης Κύπελλο, θα στεναχωρηθεί ή θα ευχαριστηθεί. Θα στεναχωρηθώ. Να πάρει μόνο ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Γιατί να πάρει ο Άρης Κύπελλο. Είσαι. Είναι ειλικρινής. Είσαι ειλικρινής. Δεν θέλω. Δεν θέλει. Το πήρε όταν γεννήθηκα. Δεν το αντέχω αυτό πράγμα. Το συγχωρώ δηλαδή, στον πατέρα. Αν πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα και ο Άρης Κύπελλο, θα στεναχωρηθεί. Δεν το ευχαριστήσει το πρωτάθλημα. Όχι. Να του. Μπράβο, είσαι ειλικρινής. Όχι. Όσο θα το ευχαριστηθώ, μόνο αν το πάρω εγώ. Καλά, εντάξει. Και να μην πάρει Κύπελλο εσύ. Εντάξει. Εντάξει. Άρα θα στεναχωρηθείς. Μπράβο. Φυσικά. Είσαι. Να το πω πιο καλά. Δεν θα χαρώ τόσο πολύ. Ναι, καλά. Θα χαρώ, θα γουστάρω γιατί μετά τόσα χρόνια πέρα πρωτάθλημα. Αλλά πεις όχι, δεν σε πήρα. Μα θα σε έχω να με ζαλίζεις. Ναι. Όταν πήρες πρωτάθλημα, πήρες και κύπελο. Και είμαι και καλύτερος από αυτό. Ποιος ακούει, ποιος ακούει. Και ας έχω κάνει και δύο νίκες, τελείωσες. Ποιος ακούει μετά. Δύο νίκες μόνο στο PlayStation. Για να δούμε. Συγγνώμη, διακόψαμε το Μακουκούλα. Έλα, Μακουκούλα. Τι θέλω να πω. Για τη ζουμπουλία πες μας. Κάτσε, κάτσε. Χριστό, Χριστό, ρίξε κανένα από εκείνα που σου είπα που λέει Μακουκούλας. Να ακούσουμε. Spitfire. Ναι, τα ακούει ο Χριστάρας. Τα ακούει ο Χριστάρας. Λοιπόν, πού μπορεί να φτάσει ο Ηρακλής. Πού μπορεί να φτάσει ο Ηρακλής. Άνοδος. Βλέπουμε ένα σημάδι μας στα οικονομικά. Τώρα κανονικά με αυτά που έχουν γίνει παίρνει ανεβό με τον αυτόματο πιλότο. Τι σημάζεμα είδες. Να με ανεβάσουν. Βοσνιάτη. Συγγνώμη ρε Μακουκούλα, τι σημάζεμα είδες στα οικονομικά μηδέν. Φίλε προσπαθούν. Συγγνώμη δεν τα ξέρω τα του Ηρακλή. Νέα τέτοια δεν είστε. Με μηδέν δεν την πήρε την ομάδα. Όχι φίλε έχουμε τα μισά χρέη του Παπαθανασάκη. Πόσα είναι αυτά. Σοβαρά δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Ούτε ξέρεις. Εντάξει. Εντάξει. Ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος. Για να μην το ξέρει πρέπει να είναι πολλά. Όχι, όχι. Νομίζω είναι κανένα. Αν θυμάμαι καλά, ήταν τρία. Άμα ήταν εδώ. Είναι ανταγωνιστές. Είμαστε μας, δεν είναι 2,5 εκατομμύρια η ΕΡΤ, κύριε Ζάχο. Μπράβο. Λίγα είναι, κορόιδο μας έπιασε. Λίγα είναι. 1,5 την Ινόβα. Λίγα είναι. 1,5 την Ινόβα, βρε. Σου ήρθε. Όχι, από σένα μου ήρθε. Λίγα είναι. Από τον Ζάχο άρχισε αυτή. Έγινε λίγο. Οι προπαγάνδιστες σε λίγο μα πούνε ότι θα δείχνει προπόνηση του Άρη, θα μα λένε ότι έχει 40% διαφορά. Εγώ τα λέω. Βέβαια ο κύριο Ντρούλινγκ φέτος την κάνει γαργάρα ότι έχει πάρει κρατική βοήθεια από τον Αλέξη Τσίπρα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Τίποτα, λίγα είναι. Περήφανο Άρη, κορόιδο. Κορόιδο είναι. Κράζω τον Αλέξη Τσίπρα. Κορόιδο είναι. Και το μαλώνω και το μαλώνω. Στο μπάσκετ του πάω καλά είναι όμω που τα παίρνει από την ΕΡΤ. Εκεί έχετε μεγάλη τηλεθέα στην ΕΡΤ. Όντω, στο μπάσκετ του πάω όταν παίζει εκτό τρει αράχνε. Στο κρατικό της Πηλέας μπορεί να βλέπουν και ο Spider-Man, ο Batman και ο. Ενώ στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, μόνο ο Καψιμιτζίδης είναι από κάτω και αυτοί που σκουπίζουν το παρκέ. Όχι, δα. Α, ναι, έχεις δίκιο. Πάνε και τα κοριτσάκια που πάνε στον Πέτρου. Θα σου πω, πέρσι που ο Άρης κινδύνεψε. Για να θαμπάσουν την καρταρόμπα τη Μαρινέλα και τη Τανίση. Θα σου πω. Πέρσι που ο Άρης κινδύνεψε, έστω 5%, αλλά εγώ θα πω με το 100% κινδύνεψε. Δεύτερο στα εισιτήρια είναι ο Άρης πέρσι στην Α1. Μήπως και αυτό το αφισβητεί. Μην μιλάτε για μπάσκετ, θα κλείσουν τα ραδιόφωνα κόσμος, να ξέρετε. Ναι, αυτό το λέτε. Πάμε για το βόλεϊ. Το Γιαννούλης και από τόσο μιλούσε. Πες μας για το βόλεϊ εσύ, για τον μεγάλο Ηρακλή του βόλεϊ. Το αυτοκάτορο του βόλεϊ. Πού είναι, πηγαίνει ο κόσμος ο Ηρακλής στο βόλεϊ. Ρε φίλε, εμείς. Πατριάρχης τα τελευταία χρόνια είναι ο ΠΑΟ. Κάστο, sorry. Και μην βγουν κατά τα ράγια που είναι συγκρίνει στον Ηρακλή με τον Άρη. Ό,τι λέω για τον Ηρακλή πιστεύω και τον Άρη. Για πες. Ο μεγαλύτερος αντίπαλός μας είναι ο εαυτός μας. Ναι. Έτσι. Είναι γι' αυτό Ζάχο για να πάρει κύπελο πρέπει να σπάσει την κατάρα. Ναι, αυτό να ξεπεράσει τον εαυτό σου. Δηλαδή, α πούμε κάτι. Ο Άρης πήγε τρεις τελικούς, δεν έβαλε γκολ. Ο Ηρακλής πήγε τελικό με τον Ολυμπιακό του Δελικάρη και το πέσανε. Πέντε δεν έβαλε και τον Παράς τελικό. Λοιπόν, κάτσε. Πέντε δεν έβαλε. Πέστε, ο Αλβαρές και αυτοί πέσανε, νίκησε τον Ολυμπιακό, έχασε από τον Όφη και πήγε σοριά. Είναι κατάρα, ρε παιδί μου. Έχει μια κατάρα, συμφωνώ. Έτσι, στο πάση βλέπει, έγινε τότε η ειδική καθάριση, μετά από τρία χρόνια πέσει ο Ηρακλής για χρέη. Στο ποδόσφαιρο δύο φορές μηδενίσει κατά χρέη, ξαναχρωστάμε πιο πολλά από ό,τι πριν. Εντάξει, πρέπει ρε φίλε να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας. Πόσες ομάδες. Και α πούμε, φίλε, εγώ απορώ. Κάτι κάνουμε στραβά, κύριε Ζάχο. Βλέπεις ο Ατρόμητο έχει, πώς το λένε, το Σπανό. Ναι. Βλέπεις ο άλλος στην Ξάδη, πώς το λένε, ο Περίεργος. Όχι Πελαδάκης, ο Πανόπουλος. Ναι, ο Πανόπουλος. Ναι. Ο Πανετολικός έχει δυνατό πρόεδρο. Οι καταραμένοι κύριοι Τρίπολοι έχουν λεφτάδες. Στον Άρη, στο Γιάννη, εντάξει, στα Γιάννη, να πέσει είναι επαγγελματίας του χώρου. Στον Ηρακλή και στον Άρη, πώς δεν γίνεται να μην στεριώσει κανείς, φίλε. Κάτσε, ρε φίλε. Τι περίεργο, δηλαδή. Συγγνώμη τώρα γιατί μου δίνεις πάσα. Στον Ηρακλή πέρασε και ένας Μυτιλινέος, οικονομικός κολοσσός. Ναι, στον Άρη πώς... πέρασε και ένας. Πώς το λένε, Κοντομινάς. Κοντομινάς που είχε τη Σπυροπούλου. Άκου να δεις τι χάλει και αυτό. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Και επειδή τώρα το θυμήθηκα και ήθελα να το πω,
Έλεγες εσύ για τα 4 εκατομμύρια ή 6, ξέρω εγώ, για του Μελίση και του Κωνσταντινόπουλου. 4 και 2, 6. Ναι, ναι. Και δεν λες ναι. για τον Αγαθοκλέους που τον πουλήσατε 600 εκατομμύρια δραχμές. Τον αγοράσαμε. Τον αγοράσαμε. Τον αγοράσατε 600 εκατομμύρια δραχμές επικοντομινά στον Άρη. Αυτό έχει σχέση ότι τρώγατε τον άνθρωπο, γι' αυτό και έφυγε. Κατάλαβες. Μα εγώ δεν είναι για τον 600 εκατομμύρια δραχμές. Ο Αγαθοκλέους! Αυτό τι σχέση έχει. Βεβαίως, εγώ λέω ότι ο μπαμπάς Παναθηναϊκός σε βοήθησε από το να πει. Μπαμπάς Παναθηναϊκός σε βοήθησε για να πει. Γιατί είχε στο Γιάννη Κόντι γενικό κουμάντο και έπαιρνε διαρκεία στο λεωφόρο του Αλεξάνδρας. Και το Γιάννη Κόντι δεν με πήρε ο Παναθηναϊκός κανένα σαπάκι 2 εκατομμύρια. Πήγε στον τελικό. Μίλα μα κουκούλα. Σου πήγε στον τελικό, σου έδωσε και μια φάπα. Που δεν ήταν ο Μελισσάς. Έφαγε γκολ και η μπάλα πήγαινε με 3 χιλιόμετρα. Να μα πει. Από το Λέτο. Να μα πει. Όχι. Να μα πει ο Μακουκούλα. Τελευταία μέρα μεταγραφών πόσο στήκησε ο Μελισσάς και ο οικοδόμος τότε. Όχι, να μας πει ο Μακουκούλας το 2010. Εγώ ξέρω, από το Μελισσά μόνο ξέρω, ότι μου λέει ότι, γιατί έχουμε καινούς γνωστούς, ότι ο Τενκάτε πήγαινε στην προπόνηση κατευθείαν τα μπουζούκια με τα λουλούδια. Τότε τι σχέση έχει, πόσο ήταν το κασέ του τέτοιο. Εντάξει, φίλε, και αυτός ο Ολυμπιακός δεν πήρε ένα από σένα που δεν το ξέρει, ότι μάνα του πόσο, 300 χιλιάρικα. Ναι, έχει μια διαφορά. Αυτός είναι 17 χρόνος και μπορεί αύριο να είναι ο Μέση. Ο Μελισσάς ποιος ήταν τότε. Ο Μελισσάς. Ναι, ποιος ήταν. Ο Μελισσάς ήταν ένας παίκτης που έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Που έκανε 100 χιλιάρικα. Ο άλλος πήγε πριν το χάσανε. Που έπαιξε σε δύο ομάδες Ιταλίας, που έπαιξε Εθνική Ελλάδος, που έπαιξε ΑΕΚ, που έπαιξε Ολυμπιακό. Χάσανε, έχασαν δηλαδή ο Παναθηναϊκός. Και Μόλτο τότε, είδες που το θυμήθηκα. Γιατί να μας πεις και τι χωριά να πάρουμε, ρε φίλε, στο. Έλατε. Πες μας, ρε φίλε, και ποια γυναίκα θα πάρουμε. Και Μόλτο. Πάντως, Ζάχο, το όνειρο του Κόντι να πάει στο Παναθηναϊκό. Το όνειρο του Κόντι να πάει στο Παναθηναϊκό και το μυριστήκανε. Ούτε απ' έξω. Το έκαψε ο. Να κάνω και ένα ασλαμά έτσι. Λαρακιώσει. Χρήστο. Χριστάρα. Αουφίντερζεν. Λοιπόν. Έλεγα το όριο του κύριου Κόντι. Ναι. Όπου έχω πληροφορήσει ότι ψάχνετε πάλι να σε κανιά ομάδα και να πει. Τον Απόλλων δεν είναι ο κύριος. Τώρα ο Απόλλων είναι. Φούντογλου. Ωραία. Ξέρεις, εκεί βγάζουν την δεκάδα στον Απόλλων, να την βγάζουν όλοι οι άλλοι και στον προπονητή. Να ξέρεις. Ποιο είναι, πήρε άλλο προπονητή. Τέλο πάντων, ο Απόλλων μα νοιάζει μόνο τώρα. Για Φούντο, ποιο βλέπετε φέτο. Εντάξει, και από τα θέμα έχουμε. Για Φούντο. Από όλο μήνυ. Ξεκουβιασμένο δραβά. Και τον Κούγια εγώ βλέπω. Τον Κούγια δεν πέφτει. Καταρχήν είναι τρει και ένα μπαράζ, έτσι. Ναι, βλέπω από όλο μήνυ. Οι δύο έχουν πέσει νομίζω. Εντάξει. Νωρί είναι αυτό. Ναι, εντάξει, έχει ένα δίκιο. Και νωρί, ρε Τάσο. Νωρί, έξι αγωνιστέ και στο ένα πέμπτο του πρωταθλήματο παίκτη. Νωρί. Δεν είναι πολλά τα μάτ. Και άμα βάλει τα μάτ που είναι χαμένα από πριν. Δεν μένουν και πάρα πολλά. Έχει γίνει εκκίνηση. Ναι, όπως το είπες και εσύ. Ναι, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα. Πολύ δρόμο έχει. Τώρα ο Απόλλων, όταν χάνει την έδρα του από αυτόν τον συνεκδικητή της παραμονής, δεν νομίζω να έχει πολλές ελπίδες. Νομίζω ο Απόλλων και η Λαμία. Τη Λαμία τη δίνω και 5% ασοδία, αλλά πολύ δύσκολα. Αυτοί οι δύο σίγουρα. Αλλά εσένα, ακούσε Μακουκούλα. Μην πολύ χαμογελάς, γιατί μπαραζάκι σε βλέπω. Όχι, όχι, μπαραζάκι, Παναχαϊκή θα παίξει μπαραζάκι. Ποιος? Η Παναχαϊκή θα παίξει μπαραζάκι. Παναχαϊκή έχει σειρά και έχουν άλλη σειρά, Μακουκούλα. Με τη σειρά σου θα πάω. Καλά, καλά. Και αν είσαι και παπά, τι είπα καλά. Τη φανέλα μου θα πετάξω. Συγγνώμη, θα ανέβω, βρε. Μακουκούλα. Ένα λεπτό. Η φανέλα θα πετάξει. Ναι, ναι. Μην την πετάξει, θα πάει προς τα πάνω η φανέλα. Τιτάνιο. Ναι, από αέριο είναι. Για πες Μακουκούλα, τώρα σοβαρά. Ο Ηρακλής, εγώ δεν το ξέρω όλο το ρόστερ του Ηρακλή, χωρίς πλάκα, δεν θέλω να λέω ψέμα. Είναι καλύτερος από το πεσινό Άρη το ρόστερ. Θα σου πω γιατί. Να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω το πεσινό ρόστερ. Δεν ξέρω το ρόστερ του Άρη. Ναι. Ωραία. Ωραία. Ο ίδιος άνθρωπος. Εγώ να πω ότι είναι μία ή άλλη. Που δεν νομίζω να είναι καλύτερο, αλλά πω είναι μία ή άλλη. Να σου υπενθυμίσω, Μακουκούλα, ότι ο Άρης πέρσι δεύτερος τερμάτισε, δεν τερμάτισε πρώτος. Με το Μυροφορίδη, κατάλαβες. Να Μπαραζάκι. Σου θυμίσω ότι εγώ σε αντίθεση με σένα έχω φανέλα. Καλά. Μπαραζάκι, δεν ξέρω, μην παίξει με. Από τα Χριστούγεννα θα έχω ανέβει, να ξέρεις. Με. Από τα Χριστούγεννα θα έχω ανέβει. Σιγάρε, κόψε μισό ψάρι. Σιγάρε. Λοιπόν, σε βλέπω Μπαράζ να τρέχει στο Βόλο και στα τέτοια. Καλά. Μια χαρά, γιατί, τι φοβάσαι. Ό,τι φοβάμαι. Καλή ομάδα θα έχει. Ποιο θα είναι, δηλαδή, ποιο πιθανό να είναι ο. Φίλε, είναι και θέμα ψυχολογία. Ναι. Να δεις, όποιος και αν είναι αυτός που θα παίξει από την Football League, αυτός θα ανέβει, να ξέρεις. Μα εγώ δεν είπα ότι αν παίξεις μπαράζ δεν θα ανέβεις. Απλά λέω ότι σε βλέπω μπαράζ. Λέω ότι άλλοι έχουν σειρά. Άλλοι έχουν σειρά. Εσύ βλέπεις και τον Άρη Κυμπελούχο, εντάξει. Άλλοι έχουν σειρά, λέω Μακουκούλα. Εγώ προσέχω τι λέω. Δεν λέω ότι δεν θα έχεις καλή ομάδα.
Λέω ότι άλλοι έχουν σειρά. Αυτό φάνηκε και από τον Άρη. Έτσι δεν είναι. Άλλοι είχαν σειρά. Λέω άλλοι έχουν σειρά τώρα. Χαμός. Έτσι είναι αυτά. Θα γίνει χαμός όντως. Θα είναι και το. Και εδώ γίνεται χαμός. Στο βίντεο έγινε χαμός. Λοιπόν, να πάμε. Στέλνουν πολλά χαιρετίσματα. Τα μηνύματα έτσι που έριξα μια ματιά σε όλους σας. Ένας φίλος ρωτάει. Οχ, μάπες. Ναι, ψηλές, κουρμπέλες. Με το φιόλα. Μαλώνει κουμπέλες. 100 μέτρα, 25 το ρόλο. Δεν μπορούμε να βάλουμε γκολ στην Ουγγαρία. Ένας φίλος ρωτάει, Ζάχο, αν φτιάξετε τους προβολείς ή αν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Γιατί παίζατε, λέει, ως συνήθως 3 ώρα το μεσημέρι. Εγώ και επαναλαμβάνω και το έχω ξαναπεί παλιά. Τη μόνη φορά που θυμάμαι προβολείς να έχουν χαλάσει, να ήταν χαλασμένοι, 2-3 μέρες μάλιστα πριν το ματς, ήταν όταν ήταν να παίξει ο Άρης με την Περούτσια στην Τούμπα. Είχε πάρει φωτιά ένας πυλώνας κατά λάθος μόνος του. Αυτό ανάφλεξη είχε πάθει. Αυτό θυμάσαι, εγώ θυμάμαι. Το έπωσε η Περούτσια. Εγώ θυμάμαι από αυτό το ματς. Όχι, δεν το βρίζα θυμάμαι. Το κόρτο βρίζα θυμάμαι με την Περούτσια. Που έκανε και κάτι μια φανέλα κάτι τέτοιο. Του, του Παόξι, του βρίζα, έχει δίκιο. Στον Πάοκ έπαιζε. Τώρα είναι ο άνθρωπος, είναι δικαίωμά του. Δικαίωμά του. Δεν είναι πρόεδρος πάντως. Όχι, δεν είναι πρόεδρος. Πέρασε και από τον προεδρικό θόκο. Τα ξεχνά. Και αλήθεια τώρα γιατί το θυμήθηκα γιατί μου την έδωσε τώρα. Δεν είναι πρόεδρος ομάδος. Δεν ήταν πρόεδρος ο βρίζα του Πάοκ. Δεν είναι, λέω. Όχι, ήταν παλιά. Ήταν. Όταν σου έλεγα, γιατί εγώ ποτέ δεν στέλνω. Διοίκηση πρωτοδικείου, να τα λέμε όλα. Ναι, ναι, σωστό. Αλλά ήταν πρόεδρο. Ναι, διοίκηση πρωτοδικείου. Όταν σου έλεγα, γιατί εγώ ποτέ δεν στο είπα. Ήμασταν τότε στην τηλεόραση και με τον Μακοκούλα. Ναι. Γιατί μου λες τώρα εσύ, τι έχεις να πεις. Εσύ όταν σου λέγανε οι Αριανοί στο τηλέφωνο βγαίναν, τι απαντούσες. Σου έλεγαν, έχεις τον Βρίζα ρε Τάσο πρόεδρο που είναι Ολυμπιακός. Τι απαντούσες. Κοίταξε λοιπόν. Ο Βρίζας μπορεί να είναι Ολυμπιακός. Ναι. Δεν το έχει δηλώσει ποτέ δημόσια. Όπως το έχει δηλώσει ο κύριος Καρυπίδης. Ναι. Που υπάρχουν δεκάδες. Το ξαναπώ άλλη μια φορά, θα γίνω Μαϊντανός. Ναι. Ναι, και θα το λέω όλη τη χρονιά. Ναι. Έχει δηλώσει λοιπόν ο κύριος Καρυπίδης. Θα το πάρω, το δεις. Να το δεις. Είμαι, δεν υπάρχει χειρικό. Είμαι Ολυμπιακός. Το διέψευσε. Είμαι Ολυμπιακός. Το διέψευσε. Είμαι Ολυμπιακός από μικρό παιδί. Ναι. Δήλωση του Θόδωρου Καρυπίδη. Δεν μας ενδιαφέρει ο καθόλου. Ο οποίος είναι γενικό κουμάντο στον Άρη. Ναι, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Αυτό μη σας τσατίζει. Καγουμένα καθόλου. Είναι το βλέπω. Μα όχι, καθόλου σου λέω. Μη σας τσατίζει. Είναι κάτι το είναι οποίο έχει δηλωθεί. Μα δεν μου απαντάς τι έλεγες. Τι να πω. Τι έλεγες, τι έλεγες ότι για το που είναι ο Βρίζας Ολυμπιακός. Τι να πω ρε φίλε, δεν μου άρεσε. Α, μπράβο. Ούτε για το Ζαγοράκι που λέγανε έξι, μου άρεσε. Ωραία. Αλλά κι εσείς κάποια στιγμή, ωραία. Θυμάστε τι λέγατε. Όταν είχα τον μπαμπά Γκαγκάτση. Και τώρα ήταν, σου λέμε. Όταν ήταν πρόεδρος στην ΕΠΟ ο μπαμπάς Γκαγκάτσης. Ναι. Ήταν παοξής. Άνοιξαν οι τράπεζες. Όχι, δώσανε ήταν, δάνειο, ήταν με τον πήρε κακάτσο κύπελο, η ατάκα του Μαγκοκούλα. Πάντα το. Χρήστο, φέτος θα είναι κυπελάκι. Θα είναι κακάτσο κύπελο φέτος, δεν μας είπες. Γεια σου Μαγκοκούλα. Όχι, δεν ήταν κακάτσο κύπελο. Ωραία χρονιά. Ωραία χρονιά. Αλλά πού θέλω να καταλήξω και πάμε στο break. Εκείνη τη χρονιά που ήταν πρόεδρος στην ΕΠΟ ο κύριος Γκαγκάτσης, ο μπαμπάς Γκαγκάτσης, λέγατε ότι είναι παοξής. Και έδωσε δάνειο, άνοιξε τις τράπεζες Κυριακές και τα λοιπά. Άσχετα που ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε Ευρώπη για οικονομικά προβλήματα τότε και έπαιξε ο Ατρόμητος του Σπανού. Ένα το κρατούμενο. Όταν ήρθε όμως με Δίκη Ζαγοράκη μέσα στη ΠΑΕΠΑΟΚ και έγινε μέλος της ΠΑΕΠΑΟΚ, τον λέγατε ότι είναι γάβρος. Τελικά αποφασίστε τι είναι ο μπαμπάς Γκαγκάτσης. ΠΑΟΞΙΣ ή γάβρος. Γιατί είσαι σαν τις σαλαμάνδρες. ΠΑΟΞΙΣ που ανέβηκε στο άρμα είναι, ρε φίλε. Λοιπόν, φιλαράκι, εντάξει, δεν γίνεται να είσαι τρασφόρμες. Εντάξει, και να με μεταλλάσσει και όλα και να γιορτάζει μεταμορφώσεως. Αποφασίστε ή έτσι ή αγά ή πουλιά. Εγώ τα λούστηκα για το Ζαγοράκι, για εξή που το λέγατε, για τον Βρίζα που το λέγατε γάβρο, πάντα, για τον Γκαγκάτση που το λέγατε πάω γάβρο. Θα τα λουστείτε κι εσείς τώρα, τι να κάνουμε. Δεν φταίω εγώ που το δήλωσε ο κύριος Καρυπίδης αυτό. Ας βγει και ας πει είμαι Αριανός. Δεν είμαι Ολυμπιακός. Ας κάνει μία. Ας κάνει μία ανακατασκευή στη δήλωση και να πει δεν είμαι Ολυμπιακός, είμαι Αριανός. Θα τον παραδεχτώ. Και κάτι άλλο. Περιμένω ακόμα την ανακοίνωση του κύριου Καρυπίδη για την ετησία Κομίνη. Ο κόσμος του Άρη εδώ πέρα, οι συνοπαδοί σου, λυσάξαν, βράζει σαν καζάνι εδώ η πόλη για το πέναλτι που δεν θα δώσει. Έτσι. Και ο κύριος Καρυπίδης δεν έβγαλε. Όχι, Ζάχο, τι κάρας ήταν αυτή. Να το πω αλλιώς. Η ΠΑΕ Άρης. Να το πω αλλιώς. Γιατί μην λέμε συνέχεια και φωτογραφίζουμε τον Θόδωρο του Καρυπίδη. Η ΠΑΕ Άρης δεν έβγαλε μία ανακοίνωση. Ναι, εγώ τη Δευτέρα εδώ είπα και μου φάνηκε περίεργο. Τώρα δεν ξέρω. Πάντως. Αυτό που υπονοείς ότι δεν το έβαλε γιατί μην τον φωνάξουν, ας πούμε, τα είμαστε στο άρμα και φωνάζουν, δεν έχει λογική. Διότι άμα είμαστε στο άρμα, αυτό το πέναλτι το Μάρς, όχι το πέναλτι το Μάρς, ένα που δεν ήταν πέναλτι έπρεπε να πάρουμε, όχι το Μάρς. Μπορεί να είναι πιο δυνατός αυτός που ήθελε να μην πάρεις πέναλτι, ρε φίλε. Ποιος είναι αυτός που ξέρω εγώ. Ποιος είναι. Εγώ που ξέρω, εσύ που ξέρεις ότι είναι αυτός που λες. Και επειδή μου δίνεις πάσα. Οι μόνοι πιο δυνατοί είστε εσείς. Και είπα θα απαντήσω. Είστε εσείς. Ο Ολυμπιακός είναι πιο δυνατός.
Και ο Ολυμπιακός γιατί να μην θέλει. Στο παρασκήνιο και η ΑΕΚ. Είδαμε το δώρο πρωτάθλημα που έκανε και είχαμε και πρωτοσέλιδα αθηναϊκού τύπου. Αφού εγώ είμαι στο άρμα τη ΑΕΚ, γιατί να μην το πάρω το πέναλτι. Έτσι δεν μου λες, είστε φιλαράκια με την ΑΕΚ. Πάμε στο διάλειμμα, δεν είπαμε χορηγό. Σε αυτό πρέπει να ρωτήσει άλλο, όχι εμένα. Λοιπόν, δύο δευτερόλεπτα. Το χορηγό το πίσω. Βάλαμε γκολ. Όχι. Μόλις μπούμε το δευτερόλεπτο. Ναι, το ξεχάσαμε. Δύο δευτερόλεπτα γιατί δεσμεύτηκα να το απαντήσω. Σε κάποιον εντός παρεθέσεως κύριο που κάνει πρωινή εκπομπή εδώ. Και με χαρακτήρισε ότι είμαι out και τα λοιπά και έτσι και έγινε ένας χαρακτηρισμός το πρωί. Με πολύ άκοψο τρόπο. Έγινε μια παρέμβαση από την πλευρά μου και δεν πρόλαβα να τελειώσω. Δεν απαντήθηκε αυτό που ζήτησα και με έκοψε κάποιος κύριος εδώ και με χαρακτήρισε ότι είμαι out. Λοιπόν, εγώ έχω να απαντήσω ότι πραγματικά την δηλωμένη την πόρνη ξέρεις πώς να την αντιμετωπίσεις. Ξέρεις ότι θα πάει να πληρώσεις, θα περάσεις όμορφα, ωραία και εσύ και οι φίλοι σου. Θα περάσεις μισή ώρα καλά και θα σκοτήσεις να φύγεις. Την κρυφή την πόρνη, πραγματικά που δεν ξέρεις πότε θα εκδηλωθεί, δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις. Αλλά επειδή μεταλλάσσεται και εξελίσσεται, η κρυφή η πόρνη πάντα να ξέρετε η κατάληξή της να είναι να γίνει δηλωμένη πόρνη. Αυτό έχω να πω για το πρωινό και το κόβω εδώ χαιρετίσματα στον άνθρωπο που έγινε κοντά στα 60 και τρώει κορνφλέξ με άπαχο γάλα. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Κάνεις αγούγια, επιστρέψαμε. Πες. Ράδιο Μαρμίτα. Ωραίο. Γεια σε, λέω. Γεια σε, Μακουκούλα, γεια. Τι σταμάτα, τι μα έχει κάνει, μουσκεμά. Μα έχει βγάλει το όνομα, ρε τρέγια με αυτό το. Εντάξει, πλαγκίτσα κάνω. Εντάξει, να πούμε ότι φυσικά και ο Μακουκούλα δεν φτύνει όταν μιλάει. Μιλάμε λίγο γρήγορα. Ακούστε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δώστε λίγο βάση για δύο δευτερόλεπτα και συνεχίζουμε. Φυσικά να πούμε και θα πάρουμε τον ακροατή. Να πούμε ότι βασικός υποστηρικτής της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107,4 είναι το Escobar Espresso Coffee Bar Γεωργίου Παπανδρέου 9 πρώην Αθέων με τηλέφωνο 2311-208-301. Επαναλαμβάνω, σημαντικό αυτό για τα ρεζερβές σας, το 2311-208-301. Ανοιχτά είναι το Escobar από τις 8 το πρωί. Για τον καφέ σας μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας. Το στέκι της πόλης για να απολαύσεις τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης ομάδος με κρύα πιάτα, με πάρα πολύ όμορφο κόσμο και προσωπικό μπορώ να το εγγυηθώ ιδιαίτερα με τη νέα μεταγραφή του Escobar. Ναι. Πιστεύω ότι ωραία. Θα μείνετε άναυδοι. Και να πούμε ότι είναι special καθαρά τα ποτά. Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Εφαίρες υπάρξεις και άψογο το σέρβις. Από όλες τις ξανθά πλασματάκια που περνάνε. Περνάνε ότι σιώνω από το. Θυμάσαι πριν φύγεις για Μόναχο. Εγώ? Ναι. Τι έλεγε? Ζάγκο! Όχι πρόκληση! Διπλό! Το χι να πάει να. Λοιπόν, 23-10-287-888 οι γραμμές είναι δικές σας. Έως και τις 12 θα είμαστε συντροφιά παρέτσα όπως κάθε Παρασκευή και Δευτέρα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8 με 10 το ράδιο Μαρμίτα. Οι ντροπαλούλιδες και όσοι κρυφακούτε, γιατί είστε πολλοί, το ξέρουμε. Πληκτρολογήστε FM, αφήστε ένα κενό, γράψτε το σχόλιο σας. Ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση. Αποστολή στο 54526. Τρέγιας, Ντρούλιν και Μακουκούλας. Είμαστε έτοιμοι εδώ να σας αντιμετωπίσουμε. Είναι βασανιστήριο, φίλε. Πολύ ωραίο. Βασανιστήριο, φίλε. Τώρα έχει ΠΑΟΚ, Άρης ΠΑΟΚ την άλλη Κυριακή και τώρα α πούμε έχει. Μπάσκετ και Εθνική Ελλάδος Ουγγαρία, εντάξει. Πέφτει στο μπαλκόνι. Είναι ένα είδος βασανιστήριο. Καλά που είμαστε και εμείς και είμαστε. Πάρε τις γραμμές μου. Έτσι. Πάμε, Μαγκουγκούλα. Πάμε στον πρώτο ακουράτη. Καλησπέρα. Έλα, φιλέ. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα, ρε μαγκαγκιά. Ποιος ο Escobar, ο Πάμπλο, ο Γνήσιος. Ακριβώς. Ο Γνήσιος. Βεβαίως. Βέβαια, Πάμπλο είναι ένας μόνο, ο Γκαρσία, αλλά τέλος πάντων. Βάζουμε την Escobar. Τα σαρά, ο Καρλίτο είμαι παλικάρι μου. Γεια σου, συνονόματε. Γεια σου, Τασούλη. Τι κάνεις, είσαι καλά? Καλά, φίλε, καλά εσύ. Να χαρώ εγώ. Από τη μεριά μου να ξεκινήσω λίγο με μια θλίψη. Θα τη διορθώσω όμως πάρα πολύ γρήγορα, σε 10 δευτερόλεπτα. Ναι. Θέλω να δώσω τα θερμά μου συλληπιτήρια σε ένα καταπληκτικό κορίτσι που γνώρισα και την αγάπησα πολύ και είχα μια ιδιαίτερη φιλική σχέση μαζί της. Την ελπίδα, λες. Στο Ηρακλάκι, έτσι. Μπράβο, ναι. Ηρακλάκι, σε αυτό το κορίτσι που έφυγε άδικα και τόσο άνθρωπο, ναι. Ας πούμε. Άστα να πάνε. Να το αφήσουμε αυτό το θέμα, παιδιά. Άστα τώρα, να πάνε. Πάμε στο επιτελείο στην οικογένεια της Ελπίδας. Είπαμε και το είπαμε και προχθές στην εκπομπή. Το ξέρω, Τασούλη, το ξέρω, αγόρι μου, το ξέρω και μπράβο σας.
Τι μπράβο μας, φίλε. Άνθρωποι είμαστε. Οπαδικό δεν υπάρχει. Μακάρι. Μπροστά στο θάνατο και μπροστά στη θλίψη δεν υπάρχει οπαδικό. Ποιος τα γράφει ώρα, ρε, τα σούλη τώρα. Τα οπαδικά τα λέμε για να κάνουμε το χαβαλέ μας και ούτε να μαλώνουμε στις καφετέρειες, ούτε να πλακωνόμαστε στο ξύλο. Αυτά τα κάνουν οι ανισόρροποι άνθρωποι. Εμείς δεν είμαστε από αυτά τα παιδιά. Μπράβο, ρε, φίλε, συμφωνώ. Μπράβο, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στο φίλο μας ο Μακουκούλα τώρα να του πω κάτι. Φίλε Μακουκούλα, με ακούς? Ναι, ακούω. Λοιπόν, τα χρέη που άφησε ο Παπαθανασάκης, γιατί εγώ είμαι μπαλαδόφατσα γερή από τα χρόνια και ξέρω αρκετά πραγματάκια, διοικητικά δεν ξέρω πολλά. Θα σου πω ότι ήρθανε στα δικά μου τα αυτάκια. Όταν ανέβασε τον Ηρακλείο Παπαθανασάκης, είχε δημιουργήσει 1.100.000 χρέη. Στη Β' Εθνική, πες μου, ποια ομάδα στον πλανήτη, στη δεύτερη κατηγορία, έχει δημιουργήσει 1.100.000 χρέη? Ο Άρης. Τα χρέη του Όχι, το Άρη ήταν άλλη ιστορία. Θα γυρίσω μετά στον Ντρούλινγκ και θα του πω τι έγινε με τον Άρη. Τι γίνεται τώρα? Ανεβαίνει ο Ηρακλής, ξαναπαίρνει τη βουτιά, μέχρι να πάρει τη βουτιά ο Ηρακλής, τα χρέη γίναν 4.450 είναι τώρα. Ήτανε. Άμα θέλει ο φίλος μας ο Ολλανδός ή ο Μάκης, ο Μάνος, συγγνώμη, ας πάρει ένα τηλέφωνο στην εκπομπή, να δούμε τι θα μας πούνε. Ναι. Είναι πράγματα που γνωρίζουν, δεν θέλουν να τα λένε. Είναι τέτοια τα τελειώσαμε. Νούμερα, Γιώργο? Δεν ξέρω, τα νούμερα. Ναι, δεν, ναι. Ψέματα να πω. Τελειώσαμε με... Το μόνο που ξέρουμε από το ρεπορτάζ είναι ότι λένε ότι τα μισά θα τα πάνε στον Παπαθανασάκη, ο οποίος δεν ζει στην Ελλάδα, δεν ξέρω πώς θα πάνε. Mm. Και ποιοι θα κλείνουν τα λεφτά τους. Ναι. Και τα άλλα μισά στην Ελλάδα είναι ο Παπαθανασάκης. Εδώ είναι ο Παπαθανασάκης. Μια χαρά τη ζωή του κάνει ο άνθρωπος. Ποιος σας είπε ότι δεν είναι στην Ελλάδα ο Παπαθανασάκης? Τι να πεις, λοιπόν, δε. Πάμε στο φίλο μου τον Ντρούλινγκ. Έλα, φίλε, σε ακούω. Λοιπόν, φίλο μου Ντρούλινγκ, Ζάχο. Ναι. Το 1997 που πήρε την πρώτη σου βουτιά, mm-hmm. επί Γράντα, το γήπεδο δεν είχε προβολής, ξέρεις για πόσους μήνες? Δεν το θυμάμαι αυτό πραγματικά. Δεν δηλαδή... είχε ρεύμα, ούτε ναι. ρεύμα είχε το γήπεδο. Αυτό το ξανάπαθες επίσης με τη δεύτερη βουτιά σου και στην τρίτη βουτιά ήταν το τελείωμα. Τι έκανε ο Καρυπίδης τώρα? Ο Καρυπίδης, τον οποίο τον έχω γνωρίσει προσωπικά, mm-hmm. τον είδα στη Βέρεια πριν πάρει τον Άρη και φορούσε φόρμα του Ολυμπιακού. Καλά, λέει ο Τάσος, είναι αλήθεια. Ναι, δεν μας ενδιαφέρει. Είναι επαγγελματίες, είναι οι άνθρωποι, είναι σπόνσορες του ίδιου τους του εαυτού. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Έτσι. Ούτε με ενδιαφέρει αν ο Βρίζας είναι γάβρος, ούτε ο Ζαγοράκης που είναι αεξής. Πρέπει να μας ενδιαφέρει. Εγώ την έχω απαντήσει, δεν ξέρω να είσαι. Ακούσα, έχω απαντήσει την ερώτηση του Τάσου. Έχω δηλώσεις τότε που έπαιζα εγώ για τα play-off για να παίξω Champions League στην ιστορία μου πρώτη φορά. Με σφαγή μέσα στη Λεωφόρο, 2 μέτρα offside. Ποιος ήταν εκείνος, ο Ζιλμπέρτο Σίλβα που έβαλε τον γκολ? Ζιλμπέρτο Σίλβα, τα θυμάμαι. Και βγήκε ο Θοδωρής Ζαγοράκης που εγώ έπαιξα μπουνιές και όλοι οι παοξίδες για την πάρτη του και ξέρεις τι δήλωσε? Είμαστε ευχαριστημένοι από τη διαιτησία. Ποιον είχαμε προπονητή τα Σάρα? Ο Σίλβα ή ο Μανώλης? Ο Μανώλης ήταν δηλαδή Παναθηναϊκός ήταν ο Ζαγοράκης. Ο Μανώλης? Όχι, δεν κατάλαβες. Τα Σάρα. Έλα. Τάσο. Ναι. Ποιον είχαμε προπονητή, παλικάρι μου? Είχαμε τον Αγγελάρα, το μεγάλο παοξί. Εντάξει, πολλοί περάσανε. Ο πιο φανατικός βάζελος του κόσμου. Ναι, με Σάντος ήσουν. Καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα. Τάσο, εγώ θα διαφωνήσω μαζί σου. Οι ομάδες της Θεσσαλονίκης τα πιο πολλά δυνάτα έχουν υποστεί από δικούς τους ανθρώπους παρά από κάποιον που ήταν, ας πούμε, Άρης και πήγε στον ΠΑΟ και που ήταν Ολυμπιακός και πήγε στον Άρη. Μέσα στις οικογένειές μας, εκεί μέσα είναι η χλέπα όλη. Εντάξει, ρε παιδιά, τέλος πάντων, η χλέπα είναι μεγάλη και δεν βγαίνει η χλέπα, φιλαράκι, δεν βγαίνει με τίποτα. Πού θέλω να καταλήξω για το θέμα του Άρη που λέμε με το φιλαράκι μας ο Ζάχο. Ζάχο, ναι, σε ακούω, το μοντέλο του Άρη που είχε φτιάξει ο οδοντίατρος. Θυμάσαι τι ωραία που είχε στρώσει την ομάδα με Ισπανούς ποδοσφαιριστές και είχε φτιάξει ένα πολύ ωραίο μοντέλο. Σωστότατο, βέβαια. Ναι, μου θυμίζει την Ελλάδα λοιπόν, που μετά πτώγευσε και πήγε στην οικονομική κρίση. Άλλη λογική τη φτάσανε. Πάρτε διακοποδάνεια, πάρτε ορτοδάνεια. Δεν είναι έτσι. Προχώρα λίγο, φίλε, λοιπόν, σκέψη. Το ίδιο μοντέλο το έχει κάνει με χρήματα τα οποία ο Καρυπίδης δεν είχε. Δεν ξέρω που τα βρήκε ο άνθρωπος. Ναι. Δεν ξέρω που τα βρήκε και δεν με ενδιαφέρει. Το ίδιο μοντέλο έγινε και τώρα που έχει 3 μονάδες πάρα πολύ καλές. Ναι. 3 ποδοσφαιρισταράδες έχεις. 3 ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι για μεγάλες ομάδες, μεγαλύτερες και από τον ΠΑΟΚ και μεγαλύτερες από τον Άρη, μεγαλύτερες από τον Ολυμπιακό, είναι για έξω. Είναι παιχταράδες. Ξέρεις τι φοβάμαι εγώ? Για πες. Να μην τελειώσει πάλι το Δεκέμβρη η βενζίνη. Ναι.
Και δεν ξέρω αυτά τα παιδιά πώς θα πληρωθούν. Θα σου απαντήσω. Νομίζω ότι και βενζίνη... πώς θα φύγουν τα δανεικά. Η βενζίνη... Μα που να φας τη γλώσσα σου. Ωραίο ότι η σφήνα του Χρήστο. Ο ηχολήπτης. Τον πάπα δεν θα βάλει. Θα σου πω, δεν μπορεί να τελειώσει η βενζίνη, φίλε μου, διότι τα έσοδα του Άρη μπακαλίστηκαν τελείως. Έτσι, αν τα βάλουμε λίγο κάτω, συν τη φανέλα που την περιμένουμε, διαφήμιση φανέλας, τα έσοδα του Άρη θα είναι, να μην φάνω έτσι πολύ υπερβολικός, τουλάχιστον 30% περισσότερο από τα έξοδα. Οπότε δεν μπορεί να σβήσει. Η βενζίνη δεν μπορεί να σώθει. Ναι, μπορεί να πάρει και δεύτερη χορηγία στο δεύτερο γύρο από τον Τσίπρα. Εγώ, Ζάχο, επειδή είμαι αντικειμενικός και να σου πω κάτι. Πες μου όμως, θέλω να μου πεις ποιους εννοείς. Είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ, αλλά είμαι και φίλαθλος ταυτόχρονα. Ποιους παίκτες εννοείς αυτούς. Να βάλουμε λίγο και το φίλο που περιμένει στην γραμμή. Γιατί να καλά, έλα, φίλε, πάρουμε και τον άλλο μαζί. Όλοι μαζί. Άμα γίνεται, βέβαια. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Τι είναι αυτό. Ναι. Έλα, ποιος είναι τώρα, ποιος μιλάει. Περίμενε, Τάσο. Έλα, φίλε, λέγε. Έλα, εσύ είσαι. Έλα, Τάσο, ακούγομαι. Ακούγεσαι. Έλα, ο Ανδρέας είμαι, Τάσο, τι κάνεις. Γεια σου, Ανδρέα, εδώ είναι και τα παιδιά, και ο Ζάχος και ο Γιώργος, όλοι εδώ είναι. Χαιρετίσματα στα παιδιά, χαιρετίσματα. Γεια σου, Ανδρέα. Καλησπέρα. Εδώ παίρνω, ξέρεις, μένω Σταυρούπολη, αλλά τώρα είμαι κρυοπηγή και εδώ ασπρόμαυρο. Α, ωραία. Πάρκαρε εκεί και άκου τον Τασούλη που μιλάει. Απλά σε έβαλα για να μην φύγεις. Έλα, Τάσο, συνέχισε. Να τελειώσει ο Τάσος, ναι. Τάσο, θέλω αυτό μόνο, ότι είναι ποιους εννοείς τρεις αυτούς τους τρεις καλύτερους παίκτες που είπες. Τρεις θεωρώ ότι έχεις τρεις καλές. Έχει τρεις καλές μονάδες. Ποιες θεωρείς ότι είναι αυτοί. Ο Γκαρσία θα σου πει σίγουρα. Είναι ο Γκαρσία, είναι ο Μπρούνο Γκάμα και είναι το φοράκι, το άλλο το καλό. Ο Γιουνές. Όχι ο Γιουνές. Φόρ, το Ντιγκινί. Ποιον λες. Φόρ, είπα, μπερδεύτηκα, τον Ντιγκινί ήθελα να σε πω. Συγγνώμη. Ναι. Δεν κάνει ο Ντιγκινί, φίλε. Δεν το. Εντάξει, συγγνώμη. Όχι, κάνει. Άλλος μου αρέσει κάνει, εμένα στο κέντρο. Πώς τον λένε, έτσι λίγο Φαλακούλης που είναι πίσω. Ματίγια. Ο Μπάσα. Όχι. Ο Βέλεθ, πώς τον λένε, Βέλεθ. Ο Βέλεθ, ναι. Πώς είναι αφίβολος. Είναι και ο Αλβανός ο αμυντικός, πολύ καλός. Τον κάναν Έλληνα αυτό, σήμερα, χθες. Πότε τον κάναν Έλληνα. Όχι, όχι, άλλο είναι εκείνο. Ο Μαυράη είναι. Πήρε ελληνικό διαβατήριο. Ο Μαυράη. Τέλος πάντων, οκ, okay, Τάσο. Μαυράη. Να σε ακούμε. Λοιπόν, έτσι. Τασούλη, κάτι τελευταίο. Ναι. Τασούλη μου. Ναι, ναι. Να πούμε και τα δικά μας τα παοξίδικα για ένα λεπτό και κλείνω, ναι. Παιδιά, να μην σας κουράζω. Ναι, για να μιλήσει και ο Ανδρέας. Λοιπόν, χάσαμε τον Μαουρίτσιο για ένα μήνα. Ναι. Χάσαμε την καλύτερη μονάδα που έχουμε στα ΧΑΦ. Δεν μας ενοχλεί αυτό. Βλέπω ένα φορμαρισμένο Κάνιας. Βλέπω ένα Πέλκα που αρχίζει πάλι λίγο το παιδί να ανεβαίνει. Έχουμε 7 παιχνίδια φωτιά, Ευρώπη και εδώ. Μετά τον Ατρόμητο θα ψιλοησυχάσουμε λίγο, μετά λίγο το πρόγραμμα, δηλαδή μετά την ένατη αγωνιστική, λίγο θα ηρεμήσει η ομάδα και θα έχουμε λίγο πιο ελάφρυ πρόγραμμα και μετά ξανά συνεχίζουμε από την Τασούλη, αρχή. Να είσαι καλά, είσαι ωραίος. Άντε, ωραίος. Ωραία, γεια σου, γεια σου. Ωραία, και τους τρεις τα είπε. Γεια σου Τάσο, καλό σου βράδυ. Ψαγμένος, ενημερωμένος. Ψαγμένος, ηρεμός και διαβασμένος. Έτσι. Βέβαια να πούμε ότι χάθηκε ο Μαουρίσιο γιατί... Έχει σοβαρό τραυματισμό. Ναι. Θα λείψει γύρω στον ένα μήνα. Φραστικά. Αλλά έχεις δε φίλε Βέρμπλουμ. Έχεις και Σάχοφ. Έχεις μονάδες. Έτσι, γελάτε εσείς. Εγώ δεν γέλασα. Εγώ δεν γέλασα. Ελπίζω να παίξει ο Βέρμπλουμ. Τσεσεκά Μόσχας. Και παίζει συνεχόμενα δηλαδή. Εγώ πριν 20 χρόνια είχα χέρι. Το Κατσαρίδι, τι μας λέγατε. Ναι, και ο Κατσερίδης Τσεσεκά έπαιζε. Μπράβο, ρε Μακουκούλα. Κατσερίδης, θα περιμένουμε. Μακουκούλα, για τον Αγατοκλέο, έλεγε ρε φίλε, τα 600 εκατομμύρια. Τα 2 εκατομμύρια για τον Κατσερίδη, ρε φίλε. Που πρόσεξε. Να το δούμε, ρε παιδιά. Που πρόσεξε. Δεν τον είδαμε ακόμα. Που πρόσεξε τα 600 εκατομμύρια του Αγατοκλέο. Πρόσεξε. Από τη μία τσέπη του Κοντομινά βγήκαν, από την άλλη μπήκαν. Τα δικαιώματα τα έχει η εταιρεία του Κοντομινά. Μεγάλο κόλπο. Τι κάνει εκεί. Α, το τέτοιο είναι το live. Έλα, πάμε στον Ανδρέα, λοιπόν. Έλα, Τάσο. Χαιρετίσματα στα παλικάρια και όλα. Να είσαι καλά, φίλε. Τι κάνετε, πώς είστε. Καλά, φίλε. Καλά. Εκπομπή, και εκπομπή χωρίς πρωτάθλημα. Ο κόσμος έφυγε από την Καλκιδική, εσύ πήγες τώρα. Δεν σε έφτασε η Ρόδο, 6 μήνες στη Ρόδο. Ρε. Ακούγομαι. Ακούγεσαι. Έλα, εδώ αφού ξέρεις όλη η Καλκιδική είναι ασπρόμαυρη. Τώρα εντάξει, αυτά τα ξέρουν όλοι. Και εντάξει και ο Ζάχος είναι λίγο κρυφοπαουξής, αλλά δεν το λέει, δεν πειράζει. Πιστεύω φίλε, εκτός 2-3 περιοχές Χαλκιδικής, το μόνο ασπρόμαυρο που βλέπεις εκεί πέρα είναι σε κάθε χωριό έχει κάνει ασπρόμαυρη τηλεόραση. Μόνο έτσι. Μπα, όχι, όχι, όχι κάνεις λάθος φιλαράκι. Λες, όλη η πόλη είναι ασπρόμαυρη. Όλη η πόλη είναι ασπρόμαυρη. Γνωστό είναι, γνωστό. Και στους άλλους πλανήτες. Τώρα, ο Ζάχος θα σου πω κάτι, αλλά εντάξει, φιλικά. Πες μου. Κυριακή που θα παίξουμε τώρα, πρωί θα παίξουν ή βράδυ, γιατί βράδυ.
Δεν ξέρω, θα έχει φως εκεί πέρα ή δεν θα έχει. Κοίτα, το μάτς είναι 7 η ώρα, μια χαρά είναι, νομίζω. Α, είναι πρωί, είναι, εντάξει. Θα σταθεί. Ναι. Καλά, κοίτα, να σου πω κάτι. Αν γίνει καμιά διακοπή, θα φωνάξουμε από την Ομαρχία εκεί που σας πληρώνει το κρατικό της Πηλέας το ρεύμα ο Νομάρχης. Και θα πληρώσει και το δικό μας. Πολύ απλό. Κατάλαβες. Όλα θα πληρώνει ο Σαββίδης. Μην φυλακωθεί. Σίγουρα, σίγουρα. Έχουμε πρόεδρο. Ναι. Για την ΚΑΕ σου μιλάτε. Αυτό πάντως μην το λες πολύ. Ρε, φίλε. Γιατί άμα σου φέρουν από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ ένα χαρτί ότι έχει πληρωθεί το ρεύμα από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, τι να τους πεις. Δηλαδή, να σου πω κάτι τώρα. Εγώ το λέω. Ακούει ένα από την ΚΑΕ και λέει τι λέει αυτό ο. Το μπουμπούνα. Που ξέρω εγώ. Για να το βγάλει. Για να το βγάλει. Και σου φέρνει ένα χαρτί και σου λέει ορίστε. Διακανονισμό και γίνει. Και πρέπει να με δώσει κοτσόβολο. Μπράβο. 120 δόσει. Πάντως. Συγγνώμη λίγο. Είναι κακό να πει. Παιδιά, παιδιά. Είναι πολύ προτιμότερο. Σταμάτα λίγο. Είναι πολύ προτιμότερο λοιπόν να πληρώνει με διακανονισμό. Παρά να ρίχνεις τόγκες σε επιχειρήσεις και να μπαίνεις σε άρθρα 44 και να μπασταρδεύεις το όνομά σου με άλλα φημί. Σωστό. Ναι, αλλά το άρθρα 44 να είναι από τη δεκαετία του 80 και άλλα άρθρα να γίνονται φωτογραφικά για σένα. Δεν συγκρινόμαστε. Η μία ομάδα πλήρωσε τα χρέη της. Δεν πήγε ποτέ σε άρθρα 44. Που ήταν παγωμένα 15 χρόνια. Δεν έχει σημασία, τα πλήρωσε. Δεν τα λέω αυτά, ρε. Πλήρωσε και εσύ αυτά που γνωστά τώρα. Για τα πλήρωσε. Πλήρωσε, ρε φίλε. Πότε. Έλα. Έλα, Τάσο. Ποιο είναι αυτό το παξιμάδι που. Ποιο κυρίς είναι αυτό, ρε. Ε. Ποιο μίλησε, ρε. Κανένα. Λείπει ο Μπουγάτσας, ρε Τάσο. Λείπει ο Μπουγάτσας. Να τον φέρουμε, ρε. Θα ήταν η καλύτερη. Με ξαθό πλασματάκι ο Μπουγάτσας. Ζάχο. Ζάχο, αδερφέ, εσύ και ο Μπουγάτσας πιστεύω ότι είστε οι πιο καθαροί Αριανοί για μένα. Εντάξει, ρε φίλε. Πιο ντόπροι. Ναι, φίλε, κάνουν συχνά μπάνιο. Εγώ σε θάλασσα πάντως όχι. Να πω την αλήθεια, δεν είμαι της θάλασσας. Οπότε βγάλω το αυτό από το ρεπερτόριο. Δεν είμαι της θάλασσας καθόλου. Αντρέα, να είσαι καλά. Πάλι. Παλικάρια, πιστεύω ότι η Κυριακή να γίνει ένα καλό μάτς χωρίς επεισόδιο, χωρίς τίποτα και να κερδίσει ο καλύτερος. Έτσι, σωστά τα είπες τώρα. Έγινε. Γεια σου, καλά. Αντρίκο, γεια σου. Έγινε, τα λέμε. Τα λέμε, Παλικάρια. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Έχουμε. Πανικό. Θα έχει καλό καιρό στο μάτς, να ξέρετε. Τι είσαι εσύ. Έχω με τον Αρναούτογλου. Μπράβο. Τι είπες, τα. Θα έχει καλό καιρό. Κατάλαβα, με ομπρέλες να πάμε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, φίλε. Τι γίνεται, τι κάνετε. Περιμένουμε να μπει γκολ σε αυτό το παιχνίδι της πλάκας της Ελλάδας, γιατί το βάλαμε γκολ. Ναι, καλά, εδώ κοιτούσαμε τα στατιστικά. Να πούμε τώρα, έβλεπα στο ίντερνετ τα στατιστικά. Θα σε βάλει η Ελλάδα γκολ. Θα βάλει γκολ. Από το Nations League μέχρι το 45 δεν είχε μπει γκολ σε πόσους αγώνες. Ένα μπήκε, ρε. Ένα μπήκε. Γιβραλτάρ, Σαν Μαρίνο, ένα τέτοιο μάτσο. Μολδαβία. Ναι. Και ένα Λευκορωσία, Λουξεμβούργο. Ένα μην βλέπω. Φοβερό suspense. Ναι. Κάτσε τώρα, επειδή πήρα διπλό Ουγγαρία, μπορεί να βάλει η Ελλάδα. Μολδαβία, Σαν Μαρίνο, 1-0, μόλις τώρα. Ταινία του Αγγελόπουλου περισσότερη δράση έχει να πούμε από τον Νέιζον. Αφού τα έβαλα εγώ γκολ-γκολ, δύο μάτσου, φίλε, 0-0 θα λεξουν και τα δύο, να ξέρεις. Μέσα σε ένα τέταρτο το πολύ θα κυβάλει γκολ η Ελλάδα. Παίξε το live. Κατάλαβα. Κάτσε να παίξω. Περίμενε, εδώ είμαστε. 2,5. Ελλάδα το πρώτο γκολ 2-30. Τώρα. Και Ουγγαρία 4-33. Βάλε μου ένα δεκάρικο, στο δώσω εγώ τώρα. Τι είσαι εσύ, ρε, ο Βαρδινογιάννης. Θα σου δώσω τώρα. Αντε να γάει. Ας. Δεν έχω. Πειράζουν το Μακουκούλα στα οφίτσια, φεύγει. Ναι. Πειράζουν το Μακουκούλα στα οφίτσια, φεύγει, τον παρακαλά να ξαναγυρίσει. Κατάλαβε. Έτσι γίνονται αυτά. Δεν με πειράξαν τα οφίτσια, κάποιοι συγκεκριμένοι με πειράξαν. Ναι, όταν κοίτα εδώ που το λέμε τώρα πλάκα-πλάκα, όταν μιλάμε για οικογένειες και γυναίκες, αυτά απ' έξω θα τα βγάζουμε. Έτσι. Αυτό δεν το πήρα χαμπάρι εκείνη τη στιγμή, αλλά όποιο το έκανε έτσι, ήταν πολύ άκυρο. Έστω και κοίτα. Και το μήνυμα όταν είναι και απρόσωπο, δεν ξέρει και τον άλλο πώ το λέει. Κάνει πλάκα, το εννοεί. Οπότε. Δεν μπορείς να ξέρεις εκεί πέρα τώρα οικογένειες και μανάδες και γυναίκες θα σας βγάζουν απ' έξω, έστω και στην πλάκα. Όχι, ναι, αυτά είναι χοντράδες. Ναι, ναι, πες για το Μακουκούλα, εντάξει, ότι είναι κακομούτσονος, το ξέρουμε, εντάξει, δεν κάνουμε. Αλλά εδώ εμένα με έχουν ξεσκίσει εκεί πέρα, ρε. Με έχουν ξεσκίσει στα οφίτσια μέσα. Με έχουν πάρει αμπάριζα. Είμαι... Εγώ σου έγραψα σήμερα. Είπα, ρε φίλα. Φιλανάκι, σήμερα είναι πολύ συμμαζεμένος ο Γιώργος. Ήταν αυτός να βγούμε... που φτύνει είναι ο Ντρούλινγκ. Πού να μου χαθείς κατσίκι με ο Πλέσ. Είπα σήμερα, ρε φίλα, να βγούμε μια φωτογραφία. Ο Ντρούλινγκ
Ο Ντρούλινγκ λέει για την Πιλέα, λέει για την Πιλέα, αλλά ναι. Του πληρώνουμε τα τηλεοπτικά τη ΣΕΡΤ εμείς να πούμε ότι τα πληρώνει ο Έλληνας. Όχι, δεν τα πληρώνει ο Έλληνας, σου λέει, λίγα παίρνουμε. Λίγα παίρνουμε. Κρατική χορηγία είναι. Λίγα παίρνουμε. Κρατική χορηγία. Λοιπόν, ωραία. Ωραία, άκουσε με λίγο. Βάλαν διαφήμιση. Με άρη και πανε... Ο Απόστολος σήμερα. Έλα, με άρη και πανετολικό λέει. Με άρη και πανετολικό λέει το ελληνικό ποδόσφαιρο σε κάθε σπίτι. Δακρύσανε σαν οπορό για να βλέπουν πανετολικό. Άκου Απόστολε. Άκου. Και πες μου. Και πες μου ένα. Άκουσε με και πες μου τώρα πέραν της πλάκας. Σοβαρά τώρα με. Άλλο η πλάκα, άλλο σοβαρά. Και πες μου αν αυτή η πρόταση που θα πω δεν είναι η πιο δίκαιη. Λοιπόν. Θα φωνάξει. Ποιο διοργανώνει το πρωτάθλημα. Η Super League, έτσι. Θα πει. Κύριε. Έχω ένα τηλεοπτικό προϊόν εδώ πέρα. Θέλω προσφορές να βάλετε όλοι προσφορές ένα φάκελο. Όπως γίνονται για να οι αναθέσεις δουλειές. Έτσι γίνονται. Λέει. Έτσι γίνονται. Ναι. Λοιπόν, θα πάει ας πούμε η Αρτένα, θα βάλει ένα κλειστό φάκελο, τόσα δίνω. Δίνω 30 εκατομμύρια ευρώ, π.χ. λέμε. Θα πάει η ΕΡΤ λέω, το ΜΕΚΑ, ο Αντένα. Το έψιλον όλοι. Ωραία. Μέσα μπήκε. Ωραία. Με το Μουντιάλ μέσα μπήκε. Άσε να σου πω τη σκέψη μου τώρα. Ναι ρε, άσε να σου πω τη σκέψη μου. Άμα μπήκε μέσα με το Μουντιάλ, για το ελληνικό πρωτάθλημα θα δώσει 100 χιλιάρικα να το χάσει. Άκου να σου πω τη σκέψη μου. Για να δεις και θα μου πεις αν είναι δίκιο. Ανοίγουν τις προσφορές, βλέπουμε ότι ένα κανάλι έχει δώσει τη μεγαλύτερη. Κάποια θα είναι μεγαλύτερη, έτσι δεν είναι. Ωραία. Ωραία. Αυτή η ομάδα, ας πούμε ότι είναι το έψιλον του ιδιοκτήτη της ομάδος. Λοιπόν, θα δείχνει όλα τα μάτς όλων των ομάδων. Λοιπόν, και στο τέλος, ανάλογα με την τηλεθέαση που θα έχει η κάθε ομάδα το μέσο όρο, να πάρει τα χρήματα αναλογικά. Είναι δίκαιο ή δεν είναι? Βρε δίκαιο είναι, αλλά α, πρακτέω αυτή τη στιγμή. Γιατί? Αυτή τη στιγμή όμως σε πληρώνω εγώ επί του πρακτέου. Όχι, δεν, καθόλου δεν πληρώνεις εσύ. Πώς δεν πληρώνω? Όχι, εγώ πληρώνω την Νόβα που είναι 150 εκατομμύρια μέσα Τόγκα και κάνει 4,5 εκατομμύρια σε σένα. Να την κλείσουν, 150 χρωστάει. Η Νόβα που είναι ιδιωτική και χρωστάει 150, να πάει το κράτος να τα ζητήσει απαιτητά και να την κλείσουν και να δω αν σου κάνει. Και να δω αν σου κάνει 4,5 εσένα. Ζαχό, πρόσεξε με λίγο. Η διαφορά είναι η εξής. Ποια? Την Νόβα, άμα θέλω την πληρώνω. Μα αυτό σου λέω. Εγώ σπίτι μου Νόβα δεν έχω. Μα φίλε μου Αποστόλη, άκουσε με, η Νόβα μα θέλει να σου δώσει. Το πιστόλι, ναι, αλλά η Νόβα το ρίχνει σε αυτού που την πληρώνουν. Δεν ακούς αυτό που σου λέω όμως, το σημαντικό, ακούς αυτό που θέλεις. Λέω ότι η Νόβα έχει Τόγκα προς το κράτος. Να πάρει τα λεφτά το κράτος, αν δεν μπορεί η Νόβα να κλείσει και να δω από πού θα πάρεις εσύ τα λεφτά. Εφόσον είσαι τόσο, ρε φίλε, τόσο. Εσύ όταν εγώ δεν σου πω. Γιατί δεν είπες εφόσον, να πας η ομάδα σου εφόσον, και έψαξες να πας σε άρθρα. Το άρθρο ήταν από το 80. Το άρθρο ήταν από το 80. Εφόσον φίλε μου τα 4,5 εκατομμύρια και είστε προϊόν που πουλάτε, γιατί δεν τα πήρε στο κανάλι του ο μεγάλος Ιβάν Σαββίδης να βγάλετε και κέρδος? Γιατί δεν είναι στο... Γιατί? Στάσου λίγο, γιατί τρελάθηκα τώρα, ρε. Αμάν, αυτό είναι... Τρελάθηκα λίγο. Έγινε μπουγάτσας. Έγινε μπουγάτσας. Στάσου λίγο, ρε φίλε, γιατί τρελάθηκα τώρα. Μη φύσεις με το μικρόφωνο στην τουαλέτα, μόνο πρόσεξε. Αυτό που είπα εγώ στην αρχή. Μη φύγει με το μικρόφωνο στην τουαλέτα, πρόσεξε. Αυτό το... Αχ, δεν το έχουμε. Αυτό. Έχω και τον Μπουγάτσα μερικά μέσα. Με έστειλε να είναι καλά ο φίλος ο Ηλίας κάποια ηχητικά. Μάγος ο Ηλίας που είναι και. Με έστειλε ο Ηλίας, τα πετάει ο. Του αρέσει και. Με έστειλε κάτι ηχητικά. Το είχε... κάτς που λέμε. Λοιπόν, είχα και τη ζουμπουλή, αλλά χάθηκε. Ο φίλος ο Νίκος λέει σε ένα μήνυμα εδώ. Στις προπονήσεις της Βέρειας, επί Προεδρία Καρυπίδη, ο κύριος Θόδωρος πήγαινε με τις φόρμες του Γκέι, λέει στις προπονήσεις. Ωραία. Και ο Κλεάνθης Τριαρίδης είναι η μόνη ομάδα παγκοσμίως που πήρε κρατική χορηγία για τηλεοπτικά δικαιώματα. Ωραία. Μεγαλύτερη του μπάτζετ που έχει. Λαμπάδα στον κύριο Τσίπρα. Όχι, 3,5 και τον Βασιλιάδη να ανάψουν. Εγώ επαναλαμβάνω. Δεν είναι θέμα Τσίπρα. Τάσο, δεν έχει να κάνει. Γιατί και εμάς μας λέγανε χαλίφιντες, μας λέγανε για τα κονιτιλίκια με τον Τσίπρα. Δεν, όχι, δεν είναι να αποκλείεται. Δεν έχει νόημα να γυρνάω και να λέω εγώ τον Αριανό, να λέω τον Ζάκο ότι πας και φυλάς την ποδιά του Κούλη, να πούμε και ξέρω εγώ. Αποστολή. Αυτά είναι. Κάνε ένα επίλογο πριν να πάρουμε να κάνουμε break, φίλε. Φύγαμε 5 λεπτά από τις 11. Τι να κάνω. Ξαναπάρε μετά. Ξαναπάρε μετά. Πρέπει να κάνουμε το διάλειμμα. Ξαναπάρε. Θα πάρω μετά. Να είσαι καλά. Μα συγχωρείτε. Έλα, δικό μα είναι. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια.
FM και ενώ σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526, τρόποι επικοινωνίας εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα με Μακουκούλα, με Τρέγια και Drew Link. Break, ερχόμαστε. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, ένα ακόμη έχει μείνει. Ακούτε την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, Λίμπερο 107,4. Κύριος Μακουκούλας. Να πούμε ότι σκόραρε ένας από τους πιο αργούς σέντερφορ και σίγουρα πιο άσχημος, ο Μήτρογλου, ένα μηδέν η Ελλάδα. Αργός δεν είπα εγώ πήρα Ουγγαρία διπλό, θα βάλει κουλή Ελλάδα. Εγώ σας είπα κάτι. Αργός είναι, αργός είναι φίλε. Αργός είναι. Ωραία. Σας είπα κάτι πριν 7 λεπτά ακριβώς. 7 είναι αργός. Εγώ σας είπα πήρα διπλό Ουγγαρία, θα βάλει κουλή Ελλάδα. Το είπα, παίξτε live. Ποιος είναι πιο αργός, ο Πρέγιοβιτς ή ο Μήτρογλου? Μήτρογλου. Ο Στράβος. Δεν Στράβος, όχι ο Μήτρογλου. Είναι killer όμως, έτσι. Λοιπόν. Τρόποι επικοινωνίας 2310-287 και 3-8. Εντός μπόξες Παξιμάδι. Εντός μπόξες. Είπας μπόξες το 11, έργο θα πέραμε 23. Βάλε από και τα μάτια και κάτι γκολ, κάτι λακουρούνια. Σε λέει Τρέγκα, στο επόμενο τέταρτο θα βάλει γκολ η Ελλάδα. Εγώ λέω θα βάλει γκολ η τέτοια τώρα, η Ουγγαρία. Δεν βάζει η Ουγγαρία. Την τύχη μας αξίζουμε. Αφού πήρα Ουγγαρία, εγώ διπλό τελείωσα. Ή έτσι θα λήξει, ένα γκολ ακόμα θα βάλει η Ελλάδα. Δεν θα με αφήσετε από τα τηλέφωνα και οι δύο. 2310-287 και 3-8. 69-45-287 και 3-8. FM και ενώ το μήνυμά σας, στο σχόλιο σας, στο 54526. Μακουκούλα, είσαι εδώ, ρε, εσύ. Ναι, εδώ, μια χαρά. Ζουμπουλία, έστειλε χαιρετίσματα. Και στην Πολωνία να στείλω κάτι. Στην Πολωνία. Παιδιά. Στο Λεγβαλέ. Για πε, για πε. Στο Βαζέχα. Στο Μανώλη. Στο Μανώλη, ξανά στο Μανώλη. Ο Μανώλη, αυτό που είναι στο Παναθηναϊκό. Όπω λέγω. Ο Λιζαντέμπο. Ο μαύρο Πολώνο, ναι. Ο Λιζαντέμπο. Στο Μίετσελ. Όχι, στο Δανά στην Πολωνία. Στο Μίετσελ. Εντάξτε, παιδιά, να σου πω κάτι. Είναι λίγο τώρα. Ο ένα μιλάει για τσάπε λίγκ από το άθλημα. Ο άλλο για κύπελο για. Εγώ τι να πω. Και το Ηρακλή Σπάρτη. Εντάξει, ρε. Γιατί να μην πει εσύ. Λες ότι θα ανέβω περπατώντας, έτσι δεν μας είπα. Εσύ ο άλλος ήταν στην τρίτη εθνική δύο χρόνια. Καλά σε λέγουμε, εσύ λέγαμε. Του πήρε το πρωτάθλημα ο Πασαραϊκός. Πάλι το ραδιοκόλ. Και κλέγανε πάλι για τη διαιτησία. Γιατί δύο γκολ Ουγγαρία να πληρωθούμε. Μα το πήρε γιατί ήμασταν στο άρμα του Ολυμπιακού και τότε, κατάλαβε. Δεν τον νοιάζει ο Ολυμπιακό, δε φίλε. Στην τρίτη εθνική να σε κάνει τι. Δεν τον νοιάζει. Τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τα συνεταιράκια σου την ΑΕΚ. Του νοιάζει να κόβει από το βαθμό. Τα συνεταιράκια μου Μακουκούλα δεν πήρα το πέναλτι που θα το δει. Με τον Μελισανίδη δεν κάνατε. Όχι ρε, όχι. Όλα τα λέω. Πού τα είδε αυτά είναι. Φωτομοντάζ είναι αυτά. Ξεκίνησαν λεκοφιλίες με Αφραγκούζο και Μελισανίδη για, για να γκρεμιστεί η κόκκινη παράγκα που όλοι το θέλαμε αυτό νομίζω. Για να γίνει ασπρόμαυρη παράγκα. Δεν νομίζω ο Ηρακλής που τον τάραξε ο Ολυμπιακός και ανέβασε την Αστέρα Τρίπολης και τον πέταξε στα τάρταρα να μην ήθελε να γκρεμιστεί η κόκκινη παράγκα. Όχι, ρε φίλε, εννοείται. Το ίδιο πιστεύω και οι Αριανοί ότι ήθελαν να γκρεμιστεί η κόκκινη παράγκα. Αλλά όχι να γίνει άλλη παράγκα. Όχι, δεν κατάλαβες. Πρώτα λοιπόν γκρεμίστηκε η κόκκινη παράγκα και αυτό για να γίνει. Μεζονέτα. Αυτό για να γίνει. Έτσι, χρειάστηκαν κάποια πράγματα. Τι γίνεται. Δεν μπόρεσε κανείς στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κανένας παράγοντας, καμία ομάδα δεν μπόρεσε να κάνει. Ποιο? Μόνο ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη. Τι έκανε αυτό που βάζει. Τι έκανε. Δεν βλέπεις τι τους έκανε. Όχι, δεν είδα. Δεν βλέπεις τι τους έκανε. Όχι. Πικρέμησε και ήρθε ο Μπελσανίδης. Πόσα χρόνια έχεις να δεις τον Ολυμπιακό στο Europa League. Α, αφού δεν είδες, να στο θυμίσω. Το είδα, όταν βγήκε τον περάσαμε και εμείς πέντε χρόνια. Σε δικαιολογώ, γιατί δεν θες να στεναχωρήσεις και τον πρόεδρό σου. Δεν γίνεται να μιλήσεις άσχημα. Να σε μαλώσει ο Θόδωρος, σε τραβήξει τα χέρια. Τα είπαμε, τα είπαμε. Δεν τρέπεσαι, δεν ζάχνει. Θες να βάλω την ομάδα της καρδιάς μου. Επαναλαμβάνω, ο Καρυπίδης θα κριθεί από το αν η ομάδα είναι πληρωμένη και αν έχει επιτευχθεί η στόχη της. Αν δεν έχει γίνει από τα δύο, θα υπάρχει πρόβλημα. Κανένα άλλο πρόβλημα δεν υπάρχει. Σωστό αυτό, πολύ σωστό αυτό που λες, το δέχομαι. Έτσι. Είναι το η πραγματικότητα, το σωστό. Αυτό όμως δεν αναιρεί τη δήλωσή του ότι είναι Ολυμπιακός από μικρό παιδί. Είναι Ολυμπιακός από μικρό παιδί. Λοιπόν. Ζάχο που στείλουν εδώ την Πολωνία, λέει και ο Βλόντρατσικ έπαιζε. Το Βλόντρατσικ, ναι. Πού το θυμήθηκε, μπράβο ρε εσύ. Εντάξει, πρέπει δεκαετία χρόνια τον είχαμε τον Βλόντρατσικ. Λοιπόν. Θυμάμαι και τον Μουλαχασάνοβιτ, θυμάσαι. Τον Μπλοχανσάρβι δεν λέει με Πολωνία. Όχι, ρε. Σέρβος ήταν. Σέρβος ήταν. Σέρβος, αλλά πήγε. Βόσκο, βοσκιακό όνομα. Πήγε στα μπαράκια της Πολωνίας. Λοιπόν, πάμε στους ακροατές. Περιμένουν, μην μας κράξουν κιόλας. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά. Καλά. Το όνομά σου, αν θέλεις. Καλά, παιδιά. Κωνσταντίνος από Αμερική είμαι. Κωνσταντίνος από Αμερική. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Έλα, ρε, παιδιά. Εγώ μόλις ξύπνησα, έχει λίγη ώρα που ξύπνησα βασικά. Από πού, Αμερική πού, Κωνσταντίνε? Από Κάνσας, Wichita. Τι ώρα είναι και τώρα φίλε, γιατί για Νέα Υόρκη ξέρουμε. 9 ώρες μπροστά πρέπει να. Για πες. Άκου να σου πω. Ανάλογα το που μένεις, έχει διαφορά ώρα. Το ξέρω. Νέα Υόρκη. Η Νέα Υόρκη είναι 7 ώρες, ξέρω γιατί έχω φίλο, το μας παίρνει καμιά φορά τηλέφωνο. Εσείς εκεί, είναι Midwest εκεί, το Κάνσας. Ναι. Δηλαδή είναι τι ώρα είναι τώρα εκεί, για πες μας, για να το συγκρίνουμε με Ελλάδα.
3 η ώρα το μεσημέρι. 3 και 20. 3 και 20. 8 ώρες πίσω. 3 και 20. Ναι, 3 ναι, και... ναι. 8, 8 ώρες έχουμε. Ωραία. Η Αυστραλία είναι 7 ώρες ναι. μπροστά τώρα. Δηλαδή στην Αυστραλία έχουν. 7 ώρες μπροστά. Ναι, 6 ώρα το πρωί πρέπει να είναι. 6 ώρα Σάββατο. Έτσι, ναι, ναι. Έτσι, έτσι. Αφού γίνεται πρώτη πρωτοχρονιά, δεν γίνεται. Μπράβο, 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 μπράβο. Ναι. Για πάμε, φίλε μου. Παιδιά, είδα, είναι αληθεύει τώρα, δεν ξέρω με το Facebook. Δεν πολύ πιστεύω, δεν μπαίνω και στα. Αληθεύει τιμωρήθηκε η ΑΕΚ. Ναι, μείον 3. Ναι, ναι, μείον... Και 75.000 πρόστιμο. Τα 3.800. Ναι, και 75. Δηλαδή με τα επεισόδια μόνο 75 και εμείς τρέχαμε με πυρσούς 78. Δεν μπορώ να το καταλάβω. 73 έφαγε ο Πάκο. Όχι 78, 73 έφαγε ο Πάκο. Αλλά η διαφορά ξέρει ποια είναι, φίλε. Κωνσταντίνη, η διαφορά ξέρει ποια είναι. Η διαφορά είναι ότι εσύ πέρσι τιμωρήθηκες με μηδενισμό. Έχασες 30 εκατομμύρια του Champions League και θα τα έπαιρνες εσύ φέτος. Εντάξει. Ναι. Τιμωρήθηκες με μείον βαθμούς, με προστήματα κτλ. Και το βασικότερο είναι ότι έχασες το Champions League. Έχασες και τον τίτλο του πρωταθλητή. Αυτοί τιμωρήθηκαν με μείον 3, με 75 μόνο χιλιάδες ευρώ και στην ουσία δεν χάνουν κανένα τίτλο. Εγώ πιστεύω αν υπάρχει έφεση που υπάρχει, δεν θα τιμωρηθεί η ΑΕΚ. Και υπάρχει και έφεση. Παιδιά, αυτοί μηδενίστηκαν. Δεν μηδενίστηκαν. Δεν έγινε δηλαδή 0 βαθμούς και παίρνει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, δεν τη διάβασα την απόφαση. Ρωτάσου. Λογικά είναι έτσι όπως το λες. Αγωνιστικά ναι. μένει το αποτέλεσμα. Τιμωρήθηκαν για τα επεισόδια. Δεν υπάρχει διακοπή αγώνα. Τιμωρούνται με αφαίρεση και επειδή είναι και υπότροποι με μείον 3 βαθμούς για τα επεισόδια που γίνανε με τους αστυνομικούς και την είσοδο 300 οπαδών στον αγωνιστικό χώρο. Γι' αυτό τιμωρήθηκαν. Όποτε μας συμφέρει, δηλαδή ο αγώνας επικυρώνεται και όποτε μας συμφέρει ο αγώνας δεν επικυρώνεται. Δηλαδή, τέλος πάντων. Τι θες τώρα, να πάρει ο Γάβρος παραπάνω βαθμούς, να μας τρελάνεις. Όχι, ρε εσύ. Αυτό, κοίτα, αυτά αν έγιναν έτσι όπως... Εγώ συγκρίνω με την ομάδα μου. Εγώ το συγκρίνω με την ομάδα μου. Δεν έγινε όμως διακοπή αγώνα, αυτό σου λέει ο Τάσος. Δεν διακόπηκε ο αγώνας, τελείωσε κανονικά. Και παλιότερα δεν κόπηκε ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ, αλλά τον είχαν, δεν θυμάμαι ποτέ, είχε τελειώσει ο αγώνας. Και εμείς είχαν ακυρώσει τον αγώνα και τιμωρηθήκαμε και ένα λεπτό, λίγο θα δώσω λίγο εδώ δίκιο στο φίλο, γιατί αν θυμάμαι καλά και πέρσι ο Ολυμπιακός που είχε το μείον 3 και κατακυρώθηκε το μάτς, είχε τελειώσει το μάτς. Εγώ δεν ήξερα ότι μπήκαν τώρα οι ξύδες. Πρώτη φορά το. Για ποιο μάτς λες, γιατί λεπτό. Του ΠΑΟΚ ξεκίνησε. Άλλο λέω, ρε. Άλλο λέω, ρε. Για το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ λέω. Δεν τιμωρήθηκε πέρσι ο Ολυμπιακός για το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Για το αντίστοιχο μάτς. Ναι. Και εκεί είχε τελειώσει το παιχνίδι. Δεν νομίζω να είχε διακοπή. Έτσι δεν είναι. Ωραία. Και πήγε το μάτς 0-3 η ΑΕΚ και το πήρε στα χαρτιά νομίζω. Δεν θυμάμαι καλά. Ωραία. Κωνσταντίνε, τρέξε το λίγο. Παιδιά, έχει πολλές γραμμές. Τρέξε το λίγο. Αλλά δεν ξέρω αν έγιναν αυτά που λέει ο Τάσος φέτος. Εγώ παιδιά, εντάξει, επειδή τώρα περιμένω γραμμές, θα ήθελα να πω δύο πραγματάκια. Να ξυπνήσω λίγο στην ΠΑΕ. Άμα το έκαναν σε αυτούς, σίγουρα θα γίνει και σε εμάς, με την άποψη ότι θα ψάχνουν αφορμή να μας το κάνουν. Δεν έγινε καμιά αλλίωση αποτελέσματος. Οι ίδιοι τα προκάλεσαν. Πέρυσι μας έλεγαν ότι εμείς προκαλέσαμε, εμείς δώσαμε το πρωτάθλημα. Φέτος λέω εγώ ότι αυτοί μας το δίνουν το πρωτάθλημα. Και τρίτον, θα ήθελα να πω ότι το ντέρμπι στο Χαριλάο πιστεύω σαν παοξής θα το πάρουμε, αλλά είναι δύσκολο. Δεν πιστεύω ότι θα πούνε ότι θα πάμε 0-5 και 0-4 και. Πιστεύω θα κερδίσουμε, αλλά είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Είσαι ωραίος, Κωνσταντίνε. Είμαστε... Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Και να είσαι καλά και καλή εκπομπή, παιδιά. Να είσαι καλά. Ένα μπέργκερ για μένα. Να είσαι καλά. Καλά. 0-4... Τα αμερικάνικα κοίτα τα τεράστια. 0-4-0-5, αν κατέβω εγώ με το Μακουκούλα, δεν μπορεί να μα κερδίσει. Όχι... 0-4 το έχω κάνει. Ναι, και εγώ του έχω και κάνει. Ένα 4. Πάμε στο τι Βαβαρία, τι ευκαρπία. Ναι, σιγά. Θυμάμαι. Και μετά έφαγε 2 μπαλάκια σε 2 μέρες μετά την ευκαρπία. Βαβαρία. Καλησπέρα, φίλε. Θα θυμάσαι και στη Μακουκούλα. Θυμάμαι. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Τι έγινε. Εδώ έχει μήνυμα, ε. Αρκετό μου θα είναι. Τρέγια λέει δεν ανησυχεί με αυτά που έγραψαν οι New York Times για τον οπαδό τη Ροστόφ. Από εδώ του ΠΑΟΚ είναι φιλαράκι καταρχήν. Στις 7-12 πάει ο Τσίπρας στη Μόσχα. Μάλλον οι Αμερικανοί πήραν λέει σκούπα. Φιλαράκι, δεν ανακατεύουμε τα πολιτικά. Ούτε με ενδιαφέρει τι γίνεται στην πολιτική σκηνή του τόπου. Με ενδιαφέρει τα αθλητικά, το ποδόσφαιρο και η μπαλίτσα. Αν εσύ θες να πολιτικοποιήσεις το ποδόσφαιρο, κάντο μόνο σου. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Κάτσε λίγο, πρέπει να πάρω ένα τηλέφωνο. Γεια σου, Αλάνια. Γεια σου, φίλε. Γεια χαρά. Γεια σας. Τρίο το καλό. Γεια χαρά.
Ζάχο, με θυμάσαι. Ο Ζάχο βγήκε λίγο γιατί το πήρα ένα τηλέφωνο. Πρέπει να μιλήσει. Ένα καλό στον κολοσσό τη Ρόδου. Παρασκευή είχα δώσει. Ζάχο, άμα ακούει τώρα από εκεί από το στούντιο. Ναι, λίγο έξω βγήκε. Τα ηχεία, ναι, έχει. Ακούει. Τι του είχα πει. Απανιώνω Σάρισα, άσος. Ναι, αυτό είναι μικρό. Είχε πει κάτι για τον μπάσκετ του Πάου και του Άρη, θα κερδίσουν κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι τώρα τι είχε πει. Αν θυμάμαι καλά. Αληθεύει η Τάσο ότι θα πάει το παιχνίδι με τον Άρη, θα πάμε παράταση. Παίρνει παράταση για τέλος Δεκεμβρίου. Τώρα, τώρα. Αντί για 21. Ναι. Ποιος το είπε αυτό. Έτσι λέει, διαβάζουμε στο ίντερνετ, γιατί δεν κάνει ακόμα sold out στα εισιτήρια. Περιμένω να γίνει sold out. Θα γίνει. Δεν ξέρω. Εγώ πρώτη φορά το είδα αυτό να βγαίνει, να πούμε, 3 εβδομάδες πιο μπροστά να μου τα εισιτήρια. Οι παλέτες δεν πάει καλά η δουλειά. Τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει. Αυτό είναι δικό τους πρόβλημα και δεν νομίζω να μην δε γεμίσει το κλάνι της Βικερίδης. Τώρα είναι αστείο αυτό που λέμε, έτσι, με τον ΠΑΟΚ. Δεν το συζητάμε. Πιστεύω θα το σπάρουμε, έρμανε. Εύκολα, δύσκολα να το σπάρουμε. Νεοφώτιστη είναι, κοσμογυρισμένη στα χωριά είναι, μπότες φοράγανε από τις λάσπες. Εντάξει, αυτό όμως, αυτό όμως λίγο μεταγωνιστικό έχει μια διαφορά, φίλε. Δεν είναι, θα πέσει κορμιά, εύκολη ομάδα ο Άρης. Έχει καλή ομαδούλα. Έκανε σωτηρίες με ομάδες που πέφτουνε. Μόλις πήγε Γιάννα και Πανιώνο, βλέπεις τα κλάρινα πως πέφτουν. Ένα πίσω από το άλλο. Εντάξει. Θέλει προσοχή το μάτς, θέλει σοβαρότητα, καλή καζούρα, αλλά μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Μετά το σοβαρεύουμε το θέμα. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο θα τα πούμε τα πράγματα όπως είναι. Και η ΑΕΚ έφαγε λίγες βαθμούς, έτσι. Εμείς δηλαδή εκεί με Χριστούς ήταν καλύτεροι που φάγαμε 80.000. Και αυτοί κάναν του κόσμου τα όργια μόνο 73.000 και μόνο 3 βαθμούς. Σκάνδαλο. Παραπάνω έπρεπε να φάνε. Μαύρα Κουκούλα, ακούει. Δεν μου λες παλίκαρε. Τι έγινε, πιάσανε το δολοφόνο με το φόνο του χάρακτερ. Έλα, φίλε, όχι αυτό το θέμα. Όχι αυτό το θέμα, όχι μέχρι αυτό, να αλλάξει δικαιοσύνη. Φίσκονε. Σε παρακαλώ. Καφέρας μέσα πήγε. Σε παρακαλώ πολύ. Καλά. Σε παρακαλώ πολύ, θα γίνει δικαστήριο. Εντάξει. Άστο αυτό το θέμα. Πάμε στον επόμενο φίλο. 23 10 287 και 3 8. FM κενό σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54 526. Καλησπέρα. Γιώργος από Στοχόλμη, καλησπέρα Τάσαρε. Γεια σου ρε Γιώργα ρε, γεια σου ρε Γιώργα ρε γίγαντα. Τι κάνεις? Λοιπόν, κάτι για την τιμωρία της ΑΕΚ. Ναι, εφέσιμη βαθμή ποινής δεν είναι, να ξέρετε, έτσι. Α, ναι. Ποινή αφαίρεση βαθμών άνω των 3 βαθμών είναι εφέσιμο. Άρθρο 24, παράγραφος 3 του Πειθαρχικού Κώδικα. Άρα θα κάνουν έφεση μόνο για τα χρήματα και για τις αγωνιστικές. Γίνεται μόνο για την διεξαγωγή του αγώνα και κλεισμένο που είναι και για το χρηματικό πρόστιμο. Ευχαριστούμε για την προφορία. Αν ισχύει, δεν το γνωρίζω εγώ αυτό. Ισχύει άρθρο 24, παράγραφος 3. Τάσο τώρα και εσείς τα μάτια σας 504, έτσι. Το τέτοιο τέλος πάντων που έχει. Γι' αυτό πήρα κύριος. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο και τα υπόλοιπα από την άλλη εβδομάδα για το ντέρμπι. Ευχαριστώ ρε Γιώργα ρε, από την Ασπρόμαυρη στο Χόλμη. Okay, από το σύνδεσμο, δεν μας παίρνεις. Δεν είμαι σύνδεσμο, αύριο το απόγευμα θα είμαστε. Χαιρετίσματα στον Κούλη και στην Ειρήνη. Συγγνώμη, είχα ένα επίγον τηλέφωνο, έπρεπε να βγω. Να έρθει και ο Ζάχος. Έγινε, Γιώργα ρε. Έγινε, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο πριν το διάλειμμα των 11.30. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Ο Απόστολος μου πήρα και πριν, μωρέ, πριν το διάλειμμα. Έλα ρε Νικολαίδη. Λοιπόν, σε αυτόν που σου έστειλε το μήνυμα και σου είπε για τα στούξου, για τα σούξου μουξου με τους New York Times, πες το να... Θέλω να το διαβάσω. Το είδα, μωρέ, το ξέρω τι λέει. Να το είδες, δεν μπορείς. Ναι, το άκουσα, ξέρω, το άκουσα το μήνυμα και ξέρω περί τίνος πρόκειται, okay. Καλά. Ναι. Αν νομίζουν τα άτομα, αν μάλλον να το πάρουμε αλλιώς, αν με 300 χιλιάρικα ο Σαββίδης μπορεί να αλλάξει δημοψήφισμα σε μια γειτονική χώρα, τώρα θα έπρεπε να είχε πάρει διπυρωτικό πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ, να πούμε. Βέβαια, όταν πήγε ο Σαββίδης μέσα στην Τουρκία και άνοιξε την εκκλησία, το μοναστήρι εκεί της Παναγίας Σουμελά, πώς λέγεται. Δεν ξέρω. Και πήγε, δεκάδες, εκατοντάδες πιστούς για να προσκυνήσουν και άνοιξε μετά από πόσα χρόνια. Κανείς δεν το είπε αυτό. Βέβαια, όταν ο Σαββίδης κάθε αγωνιστική δίνει το 10% των εισπράξεων σε παιδιά που έχουν όγκο, που έχουν κινητικά προβλήματα. Στάσου λίγο ρε! Καλά, που κάνει ένα κάναβο αγαθοεργίες και ράνους για να αποκατασταθεί η υγεία μικρών παιδιών και όχι μόνο. Αυτά τα πνίγουνε. Ούτε τα βοθροκάναλα
κάτσανε και τα είπανε ποτέ. Ούτε τις αιμοδοσίες που κάνουν οι σύνδεσμοι, γιατί τους σύνδεσμους τους έχουν μόνο για αλήτες, για μπεκρίδες και ναρκωμανείς. Ούτε οι αιμοδοσίες που κάνουν οι σύνδεσμοι κάθονται και το λένε. Ούτε τι τσάντες στα τρόφιμα που μαζέψανε τώρα σε περίοδο κρίσης και τα πήγαιναν έξω από τη θύρα. Ένα, δύο, τρία. Και με το μάτι, και με το μάτι. Κατάλαβες, αδερφούλη. Κατάλαβες, ρε Απόστολε. Απλά, μισό λεπτό. Εγώ σχολιάζω το γεγονός αυτό καθ' αυτό. Αν μπορεί ένας Σαββίδης να έχει τόσο πολύ επιρροή διακρατική, τόσο μεγάλη, θα έπρεπε όχι πρωτάθλημα να πάρει. Όχι πρωτάθλημα να πάρει. Θα έπρεπε να βγει, ας πούμε, να παίρνει να σαρώνει τα κύπελα και τους τίτλους τώρα. Κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Αυτά είναι κόλπα άλλα. Αυτά είναι κόλπα άλλα και περίεργα. Και είναι, και μέσα στα, και... είναι μέσα στα πλαίσια, φίλε Απόστολε, του πολέμου που κάνουν για τον Ιβάν Σαββίδη για να τον ξενερώσουν και να φύγει. Αλλά δεν ξέρουν τίποτα για τον Ιβάν Σαββίδη και δεν πρόκειται τουλάχιστον από εμάς να μάθουν. Τίποτα δεν ξέρουν. Έχουν μαύρα μεσάνυχτα. Ποιος είναι, τι είναι, γιατί είναι. Κανένας δεν ξέρει. Έχουν σκάσει. Έχουν σκάσει ποιος είναι και τα χώνει έτσι και τα σμπρώχνει και τα κάνει και τα δίνει και τα ράνει. Και είναι και πατριώτης. Αγαπάει και την Ελλάδα, αγαπάει και τη Μακεδονία, αγαπάει και τα πάντα. Δίνει και εκατοντάδες, δεκάδες μάλλον χιλιάδες θέσεις εργασίας. Κατάλαβες. Κοίταξε να δεις. Εγώ για Αγίους δεν ψάχνω. Εγώ δεν λέω ότι είναι Άγιος, ούτε φτερά Άγγελου λέω ότι έχει την πλάτη του να πούμε. Εγώ δεν είπα ότι είναι Άγιος, φίλε. Απλά περιγράφω αυτά που κάνει. Αν είναι κάτι που είναι ψέματα, εδώ να το συζητήσουμε. Εντάξει, όχι, δεν το συζητάμε. Και ξέρεις πάρα πολύ καλά. Αυτά είναι χαζομάρες πάντως για τα δημοψηφίσματα και τις ιστορίες αυτές με τη Μόσχα να στέλνει και να στέλνει και να κάνει μανούρα με συνδέσμους και ξέρω εγώ αυτά που λένε. Δηλαδή ο Σαββίδης ας πούμε έχει να κερδίσει πολύ πράγμα από αυτό. Δηλαδή πήγε ο Σαββίδης να σαμποτάρει μια συμφωνία με τα Σκόπια, την οποία συμφωνία δεν την ήθελε όλη η χώρα ας πούμε και γέμισε τα συλλαλητήρια. Εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, είναι για γέλια, είναι για γέλια όσοι τα λένε. Δεν πήγε ο Σαββίδης να σαμποτάρει δηλαδή μια συμφωνία που δεν τη θέλουν ούτε από εκεί ούτε από εδώ. Τέλος πάντων, εντάξει. Είσαι ωραίος, Απόστολε. Τα δέκα δεν ξέρω, δεν άκουσα από μένα. Ο Ζάχος εκεί είναι. Εδώ είμαι, ναι, φίλε. Πώς φαίνεται που πήρες γεύση από Κομίνη και εσύ τώρα? Ήθελα να σε ρωτήσω πριν, αλλά παρακολουθώ. Μια χαρά. Τι, αλλά... τι να πάρω, δηλαδή, τι εννοείς? Πολύ ωραία ερώτηση. Εγώ, φίλε. Όχι, που... πήρες τώρα έτσι μια γεύση θα από σου πω, Κομίνη. Θα σου πω, θα σου πω. Εγώ από τον Κομίνη σου πήρα μια γεύση, πήρα άσχημη. Δεν ήταν ο πρώτος ούτε ο τελευταίος. Ο ακροατής της ημέρας. Έχουν... θα αφήσει να απαντήσω. Με έχουν σφάξει. Με έχουν σφάξει. Παιδάκι μου εσύ. Τον έχω αδυναμία τον Ζάχο, τον έχω αδυναμία. Θα σου απαντήσω, φίλε. Καθούρα, όχι, φίλε, αυτά δεν είναι καθούρα, εσύ με έδωσες. Μου έχουν, με έχουν σφάξει εμένα με χωριά οι Κομίνηδες και απλά είχαν άλλο επίθετο. Εσύ παράπονα από τον Κομί δεν πρέπει να έχεις πάντως, διότι ένα κυπελάκι στο έδωσε. Μια χαρά ο Κομίνης. Στο Βόλο ήταν καλός ο Κομίνης. Στην Τούμπα ήταν κακός. Άλλαξαν οι ρόλοι. Θα ναι. Σου πω, θα σου απαντήσω. Ναι. Μια και το θέτη, στο Βόλο ήταν καλός όμως, ήταν καλός ο Βόλο. Ήταν, θα σου απαντήσω για την Τούμπα. Ναι. Θα σου απαντήσω για την Τούμπα. Για γιατί πες. Αν το δούμε εντελώς αντικειμενικά, μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ναι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ήταν πενταρίσιο. Ήταν πενταρίσιο και το σφύριζε εξαιρετικά το μάτι. Σωστό είσαι. Το μάτι σφύριζε εξαιρετικά. Η αηδία ναι. Έγινε, ξεκίνησε. Θα σου πω τι γίνεται. Όταν μπαίνει το γκολ. Όταν μπαίνει το γκολ και ο Κομίνης δείχνει τη σέντρα, εκείνη τη στιγμή ή ακυρώνεις τον γκολ ή δείχνει σέντρα. Το ακύρωσε ο επόπτης. Έδειξε σέντρα. Το ακύρωσε ο επόπτης. Ο επόπτης σέντρα έδειξε. Μετά έδειξε σέντρα και μετά. Τι να κάνουμε, φίλε, γράψτε λάθος. Τι να κάνουμε. Έκανε ένα λάθος ο άνθρωπος. Ανθρώπινο λάθος λοιπόν. Όπως έκανε λάθος και εδώ πέρα στη Νέα Σμύρνη. Που δεν μέδωσε το Mars πέναλτι, έγινε λάθος και στέλνει. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Απλά εκείνος ο αγώνας, ναι, έκρινε δε... πρωτάθλημα. Ήταν ναι. Πλέον κρίσιμο, στο πλέον κρίσιμο λεπτό και έκρινε πρωτάθλημα. Να θυμίσω, δεν είναι το ίδιο βάρος οι αγώνες. Δεν μετράνε ναι, για αυτά. Ναι. Για αυτούς δεν ξέρουν ναι, ναι, τι θα πει πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, φίλε. Είναι άγνωστη λέξη. Δυστυχώς ήταν offside έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, αν πήγαινε σέντρα, θα κατακύρωνε ένα άκυρο γκολ. Αλλά εντάξει, το δεν πειράζει. Κατακύρωσε τον κόλ. Ναι. Άκυρο. Δεν ήταν καθόλου άκυρο. Το είπε και η UEFA και η UEFA. Αφού το είπε η UEFA. Τώρα εσείς ούτε από UEFA, ξέρετε από δεν FIFA. Ξέρουμε, στα κατσάβραγα που ήσασταν με το Βυζάντιο κοινοχώματο. 30 διαιτητές. Και το Φιλότα και τα Γιονέρια. Οι 30 διαιτητές, οι 31 είπαν offside. Από 30 διαιτητές, 31 είπαν offside. Και ένα ανταλλακτικό τζοντήρ τώρα. Ο μόνος που δεν είπε ήταν εδώ. Ήταν εδώ ένας εδώ πέρα τη Θεσσαλονίκη που βγαίνει. Για το φουγάρα του χαρακτήρα. Και θυμήθηκα. Δεν ξέρω αν τελείωσε. Συγγνώμη, φίλε μου. Αν τελείωσε. Όχι, εγώ τελείωσα.
Άντε έφυγες, έφυγες. Φύγε από εδώ που ήρθες να μας διχάσεις. Για σένα, έχει φωτογραφία το Μαρινάκι και το Σαβίδι. Να έχεις το τοξικό σου και λέει μυριζόμαστε το φόβο σας. Δεν έγινε. Ο Έξης θα το σηκώσει πολλές φορές φέτος. Πάμε, πάμε στον επόμενο. Το Photoshop. Πάμε, πάμε. Φίλε, καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Γεια σου. Γιώργος, ο άλλος από Σουηδία, εγώ από Ολλανδία. Έχουν πιάσει όλα τα μέτωπα. Του λόγου σου, αγαπητοί. Μάθες και ταυτότητα. Γιατί ρωτάς από πού είμαι? Γιατί δείχνεις για μεγάλος αετός, μωρά, αδερφέ. Καλό, καλό. Από Ρότερνταμ. Γιώργο, Ρότερνταμ. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Δίπλα από το Αϊτχόβεν μια πόλη. Εκεί που παίζει η Βίλεμ. Στη Βίλεμ. Τίλμπουργκ. Πού είναι στο Τίλμπουργκ? Ναι, ναι, Τίλμπουργκ ακριβώς. Το ξέρεις, βλέπω. Το ξέρεις το Τίλμπουργκ. Με το μάνατζερ και το στοίχημα μαθαίνουμε. Και τη γεωγραφία. Μαθαίνετε, μαθαίνετε. Έχουμε μιλήσει στο παρελθόν και με τον Τάσο. Με αποσυντονίζουν αυτά. Λίγο να μιλήσω. Έχω μιλήσει στο παρελθόν με τον Τάσο. Δεν παίρνω πολύ τακτικά. Σήμερα είπα έτσι, θα πάρω ένα τηλέφωνο. Και με τον Τρούλινγκ είχα κάποτε μία λογομαχία στο Facebook. Ωραία. Για κάποια μαρμίτα, όχι τα πακέρα προσπαθούσα. Νίκος, μήπως λέγεσαι, Νίκος. Όχι, όχι, μια φορά μωρέ. Α, εντάξει, καλά, εντάξει. Καλά, κοίταξε αδερφέ, ο Ζάχος έχει μαζί με τον κόσμο, δεν σαν και εμένα. Ναι, λοιπόν. Ψέματα, λοιπόν, καταρχήν να επιβεβαιώσω τον συνοπαδό μου από την Σουηδία ότι όντως είναι έτσι, η μείον 3 δεν μπορεί να τους πάρει πλήρα πλέον πίσω η ΑΕΚ. Φέτος έχει αλλάξει ο νόμος. Έχει γραφτεί και στο SDNA σήμερα αυτό. Δεν έχει έφεση, εννοείς, δεν το ξέρω αυτό. Δεν μπορούν να γίνει. Στους μείον 3 έχουν καταχωρεί και τελείως, δεν μπορείς να τους πάρει πίσω πλέον. Αλλά αυτό εμένα σήμερα, όσο και να σας εκπλήσει, εμένα με ξένησε αρνητικά αυτή τη τιμωρία της ΑΕΚ. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Για πες. Καταρχήν, δεν θα πω ότι ήταν άδικη ή ήταν δίκη και τα λοιπά σε συγκρίση με το δικό μας το παιχνίδι και το ένα και το άλλο. Αυτό που μου τη βάρεσε, που μου την έδωσε σήμερα είναι ότι είναι το καλύτερο που μπορούσε να συμβεί για την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Γιατί, για πες, εξήγησε μας. Είναι βούτυρο πάνω στο ψωμί του. Εννοείς ότι δεν θα έχει ελπίδες έτσι κι αλλιώς και θέλει να ακριβώς, το άλλο θέμα. Ακριβώς, εννοείς. Ακριβώς. Ναι. Γιατί η συζήτηση πριν σήμερα μέσα στην ΑΕΚ ήταν δεν έχουμε χαφ, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο. Καλά. Να τρώγονται στα ραδιόφωνα, να τρώγονται στα site. Ένα δίκιο το έχεις, ένα δίκιο το έχεις. Να ξεσκίζονται μεταξύ τους. Να και σήμερα, εάν λοιπόν βγήκε, είναι απίστευτο αυτό που συνέβη. Γιατί ακούω όλα τα ράδια. Ναι. Με το που βγήκε η απόφαση, όλοι μαζί, όλος ο σπορεφέν, τα είτε σε σπορικοτζίλιδες, σατάλιδες, νιαούλιδες, τα. Ο Πάοκ, φταίγε όλα, ο Πάοκ. Δηλαδή μιλάμε, έβαλα τα γέλια κάποια στιγμή. Λέω, τόσα χρόνια κατηγορούν εμάς το γαλακτικό χωριό, τους γραφικούς και αυτά. Αυτοί ξεπεράσανε, δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι έγινε σήμερα. Πήραν τους μείον 3 βαθμούς και τα βάλανε και ξαναξεκινήσανε το γνωστό παραμύθι της προηγούμενης χρονιάς. Με προεδρικό διάταγμα. Λες και εμείς είμαστε τελευταίοι στο βαθμολογικό πίνακα και πήραμε σήμερα δώρο συν 20 βαθμούς, συν 16 τέλος πάντων, για να βρεθούμε στην πρώτη θέση. Λες και δεν είχαμε ελπίδες να πάρουμε το πρωτάθλημα χωρίς τους μείον 3 βαθμούς της ΑΕΚ. Γιώργο, τόσο πολύ το εστιάζω. Γιώργο, άκου τώρα. Δηλαδή τώρα, αφού είναι μείον 3 και όπως μας λες, εγώ δεν το ήξερα ούτε. Πω την αλήθεια, διάβασα ότι δεν υπάρχει επιστροφή, είναι μείον 3. Άρα δηλαδή λέμε τώρα, πάμε ένα σενάριο, σας κερδίζουμε την Κυριακή. Την άλλη Κυριακή που παίζει ΑΕΚ, θα είσαι με την ΑΕΚ, έτσι. Εγώ δεν είμαι με κανέναν. Εγώ είμαι μόνο με τον ΠΑΟΚ. Δεν είμαι με κανέναν. Δεν είμαι πολιτικά. Ενώ αν σε κερδίσω είμαι ένα πόντο, ενώ η ΑΕΚ θα είναι πολύ πιο πίσω. Άρα θα σε ας φτάσουμε. Καταρχήν, εντάξει, εσείς παίζετε και κλεισμένων των θερών. Είστε οι πρώτοι που παίζετε δύο ατρόμου. Σωστά, έχουν και κλεισμένο, δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Έχουν και κλεισμένο των θερών και ΑΕΚ άρεσα, άμα είναι οι πρώτοι που παίζουν, είναι με εσάς. Αν δηλαδή μειωθεί κατά μία αγωνιστική, πάλι και κλεισμένο των θερών. Ναι, το πρώτο μάτσο με τον Άρη. Πάλι κλεισμένο τότε, εντάξει.
Πάλι κερδισμένος, από μικρό παιδί Ολυμπιακός είμαι. Ας φτάσω και στο δικό μας το παιχνίδι και τώρα έχω άσχημα για σένα, ναι, Αντρούλη. Έχω άσχημα, ναι, για σένα. Τρέξτε το λίγο και άλλη γραμμή. Λοιπόν, καταρχήν η καταδίκη σας, η καταδίκη σας, είναι ο ξένος διαιτητής. Λες. Δεν σα συμφέρει, Ντρούλινγκ, ο ξένος διαιτητής. Για πες μας, γιατί. Θα σου εξηγήσω γιατί. Σε κάποιο σκεπτικό. Τα προηγούμενα χρόνια, έτσι πως τα αντιλαμβανόμουν εγώ, ναι, με το που ξεκινούσε το παιχνίδι, ναι, υπήρχε ένας στιγμαίος, ναι, ψυχολογικός τραμπουκισμός, ναι, σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Διαιτητές, ποδοσφαιρίστες. Λες το, για τα άρισπα, δεν μιλάω βία. Ναι, δεν μιλάω βία. Ναι. Μιλάω ένας, ξέρεις, το κλίμα αυτό, ξέρεις. Ναι. Η φουσκωτή εκεί στην τέτοια, το ένα το άλλο, ξέρω εγώ, χαρτάκια, ιστορίες, ναι, και εμείς δεν τα κάναμε. Α, μπράβο, τώρα ναι, ναι, ωραία. Γιατί λοιπόν, νόμιζα μόνο τη μία πλευρά. Υπήρχε, από εκεί, από αυτό ξεκινούσε μία απίστευτη βιαιότητα στα μαρκαρίσματα των παιχτών του Άρη. Παίζεται, ναι, με πάθος, ρε παιδί, ναι, μου, να τους πάω. Και στην Τούμπα, και στην Τούμπα γινόταν. Ο Κλωτσίδας, λοιπόν, και στην Τούμπα γινόταν. Ναι, δεν αντιλέγω, αλλά πολύ έτσι το αντιλαμβανόμουν εγώ όσον αφορά το Χαριλάου. Ναι. Τώρα, με τον ξένο διαιτητή, δυστυχώς, ναι, δεν σας παίρνει να τα κάνετε. Αυτό να το πεις στο Μάτος, φίλε, να ξεκινήσεις από το Μάτος αυτό. Ναι, βεβαίως. Να ξεκινήσεις από το Μάτος, γιατί σε κάθε μάτς η αγωνιά πέφτει σύννεφο, να είμαστε αντικειμενικά. Άμπρα. Δεν το συζητάω. Άμπρα. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως, ναι, θα είναι η ιστορία αυτή 50-50. Και για το Μάτος θα ισχύει. Και για την να σε καλά, Γιώργο. Και υπάρχει ένα τελευταίο παιδιά, πολύ σημαντικό. Έλα, ναι. Και υπάρχει ένα άλλο σημαντικό, ότι οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ θα μπουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο έχοντας στο μυαλό τους την ασφάλεια του ξένου διαιτητή. Ωραία. Αυτό συγκρατήστε μόνο μέσα στο μυαλό σας. Ωραία. Εγώ... Είσαι ωραίος. Το καταλάβατε. Να σε καλά. Λοιπόν, είσαι καλά. Να σε ακούμε, είσαι πολύ ωραίος. Εξάλλου, φίλε, εγώ είπα, αν άκουσες τις προηγούμενες εκπομπές που πήγαμε στον επόμενο φίλο, ότι και λάθος να κάνει κατά του Άρη, πολύ πιστεύω το ίδιο και ο Τάσος, και λάθος να κάνει, εγώ δεν θα δώσω δόλο, ακόμη και γιατί είναι πραγματικά ξένος διαιτητής. Και ο διαιτητής θα κάνει λάθος. Κατάλαβες, σε Έλληνα δεν μπορώ όμως, θα έδινα δόλο, κατάλαβες. Εντάξει, μην ξεχνάμε όμως ποιος είναι το όνομα Θεοδωρίδης που είναι μέσα στην UEFA. Έλα, φίλε, δηλαδή καλησπέρα. Τι, θα πει το ξέρω να παίξει πέρα του Άρη. Γιατί δεν τον είπε να παίξει πέρα του Ολυμπιακού στο Ολυμπιακό ΠΑΟ. Εγώ δεν είπα αυτό. Τι είπες. Άλλο είπα. Έλα, φίλε, καλησπέρα, δεν μιλάω πάντα για τον Άρη. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Έλα, φίλε, μας αδικήσαμε λίγο, εντάξει, sorry. Θέλω να δω τώρα ο Αργιανός πόσο δίκαιος είναι. Εγώ Άμπο. Θεωρώ το πέναλτι του Άρη μέσα στον Πανιόνιο Μάρς. Είναι αλλά μας είπε για το... Μας, ναι. Ναι. Μας είπε για τον Κομίνη ότι χάρισε ένα κύπελο. Ναι. Για το, δεν λέει όμως πιο μπροστά ότι γίνεται πέναλτι. Και ο Γατούλης από κάτω, ο Γατούλης από κάτω πέρασε το offside. Θα σου απαντήσω. Το πέναλτι, το τράβηγμα. Για πες μου θα σου απαντήσω. Εφόσον εγώ δεν μπορώ να... Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Λέω εγώ. Στο Βόλο. Την ώρα ωραία, ωραία. Εντάξει. Ωραία. Είσαι αστείος, ωραία. Συγγνώμη που εντάξει, το λέω, αλλά εγώ μην αρχίσεις να αρχίσεις. Είπαμε χαρακτηρισμούς. Ναι, ρε φίλε. Γιατί... Πες μου και εσύ. Όχι, δεν θέλω να χαρακτηρίσω. Ωραία. Επειδή την κάναμε την ίδια... Να πω ότι... Ωραία. Πάμε τη δικιά σου. Φίλε, το όνομά σου. Χρήστος. Ωραία, φίλε. Πέναλτι, πέναλτι. Ωραία. Ωραία, πέναλτι. Θέλεις πέναλτι, πέναλτι. Γιατί το είπα και στο τέτοιο εγώ. Όχι, γίνονται σωστά, γίνονται δύο λάθη εκεί. Όχι, 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 άλλο θέλω να πω. Όχι, όχι. Και μένει η τελευταία εντύπωση. Ωραία. Είναι πέναλτι μόνο, είναι και αποβολή. Ωραία. Λοιπόν, δύο πράγματα θα σου πω. Πρώτον, εγώ να πω ότι ήταν πέναλτι. Εντάξει, δίκιο. Και στο τρίτο λεπτό υπάρχει αποβολή του Μάτος. Μήπως δεν την έχεις δει, δεν την έχεις δει νομίζω. Στο τρίτο λεπτό. Πού τώρα κάνεις βόλ... αυτό ρε. Για το τελικό του κυπέλλου. Ναι, η Άκη δεν μαρτυρήθηκε. Λοιπόν, ωραία, το αφήνω και αυτό. Θα στο ποστάρω. Θα το ποστάρω, το έχω στο κομπιούτερ μου, θα το ποστάρω. Γιατί προφανώς δεν βλέπω. Αλλά το αφήνω και αυτό. Άσε, το πήρατε δίκαια στο Βόλο. Για πες μου φίλε, το γκολ που βάζετε, γιατί το κάναμε και στη Μαρμίτα και εγώ το πόσταρα την άλλη μέρα και παρακαλώ φίλους, αν υπάρχουν, να μας το ξαναποστάρουνε. Το γκολ που βάζετε, το γκολ που βάζετε στην Τούμπα ο τέτοιος που είναι και offside, εγώ θα πω δεν είναι offside, τώρα το 1-0, προέρχεται από ένα corner, όπως μου λες το offside ότι υπάρχει penalty, προέρχεται από corner,
το οποίο είναι επιθετικό φάουλ και δεν το δίνει και δίνει κόρνερ. Θες να σου την ποστάρω και αυτή τη φάση για τις δύο. Η Εθνική Ελλάδα γιατί σκέρισε, βλέπεις κέρισε, σε ένα, γιατί στο ένα, α, μπράβο, γιατί στο ένα υπάρχει πέναλτι 5 δευτερόλεπτα, ενώ στο άλλο, ναι. Όχι, εμένα η έστασή μου στο εξής. Ναι. Ο Γατούλης μας είπε μετά το τελικό ότι δύο μέτρα offside το είδε ο Αλίτης. Ναι, αλλά δεν μας είπε ότι δύο λάθη έκανε στην ίδια φάση. Ναι, ξέρεις τι είπε ο Γατούλης. Δεν πειράζει, το πήρε όμως ο Ιβάν. Το ήταν καλά, έτσι είπε. Live το είδα. Το είπε, δεν πειράζει. Λέει, εντάξει, μας φάξαν, λέει, αλλά δεν πειράζει. Μωρέ, το πήρε ο ειδικό, ο Ιβάν το πήρε. Δεν πειράζει. Μα και πάλι, και πάλι ναι. Θα παράταση και με το ένα-ένα πάω. Δεν απαντάς, εγώ αύριο θα ποστάρω στο Facebook μου και τις δύο φάσεις. Και την αγωνιά του Μάτου στο τρίτο λεπτό. Ηρεμήστε λίγο, παρακαλώ. Να κάνω μια ερώτηση. Και αυτό που λέω. Γιατί θυμόμαστε μόνο τα δικά μας. Τον άλλο δεν θυμόμαστε. Η αναφορά από τον ακροατή. Η αναφορά από τον ακροατή μας και τον συμπαραγωγό μου γίνεται για τον πέμπτο τίτλο που κατέκτησε ο ΠΑΟΚ. Για τον έκτο, αν θυμάμαι. Για το πέμπτο κύπελο ή για το. Λέω, είπε ο φίλος. Λέει για να δω την αντικειμενικότητά σου. Για το Βόλο μιλάτε, έτσι, για το πέμπτο κύπελο. Λοιπόν, εγώ μιλάω με το φίλο τώρα. Λέει ο φίλος. Λέει, ήταν πέναλτι. Εγώ λέω δεν είναι πέναλτι, αλλά μου λέει, ήταν, λέει υπήρχε πέναλτι πριν. Δεν θυμάται όμως, έχω έτσι διαγράψει από τη μνήμη σας, γιατί σας συμφέρει αυτό φυσικά, αλλά δυστυχώς η εικόνα είναι αδιάψευστος μάρτυρας, ότι στο κόρνερ που κάνετε, που κερδίζετε, που κάνει την κεφαλιά ο Βαρέλα και είναι ένα μέτρο offside ο άλλος, το κόρνερ που έρχεται από φάουλ στο Γαλανόπουλο. Θα σου την ποστάρω αύριο τη φάση και θα μου βγεις τη Δευτέρα να μου πεις. Θα σε περιμένω. Ο Λισάνδρο του Άρη, ο Ντόλινγκ. Ο Λισάνδρο του Άρη, ο Ντόλινγκ. Όλα τα ξέρει. Συγγνώμη, φίλε. Συγγνώμη. Του έδειξε το συνεταιράκι του. Συγγνώμη. Μήπως έχω κάνει και μοντάζ στη φάση και δεν έχει γίνει. Όχι, αλλά. Μπορείτε να μας το πείτε κι αυτό. Μπορείτε να μας το πείτε ότι είμαι ο Μπερσίν. Πιο πολύ φωνάζει υπέρ τη ΑΕΠ παρά του Άρη. Μα μου βγαίνει ο φίλο. Τι μ' αρέσει. Είπε ο Τζίζους είπε. Δεν κοιτάμε, λέει, το δοκάρι που έχουμε στο μάτι, την ακίδα. Κοιτάμε, λέει, κοιτάμε το δοκάρι. Ναι. Το εσύ εσύ όμως δεν κοιτάς τα του οίκου, σου κοιτάς των αλλών. Ναι. Στο τελικό του κυπέλου το περάσανε εκεί, ξέρει όλη η Ελλάδα, το πήρε με goal offside το ΠΑΟΚ. Δεν γύρνανε πίσω τη φάση να δουν τι έγινε. Κατάλαβες. Μα ήταν offside, ρε φίλε. Τώρα, άμα είναι πέναλτι, θες να, να το συζητήσουμε. Μα δεν είναι οριακή η φάση. Είναι δύο μέτρα offside. Δεν είναι οριακή. Αυτό δεν θέλω. Την ώρα που κάνει την πάσα, όχι ωραία. Την τέντρα, πριν την τέντρα που παίρνει αυτό την πάσα από τον άλλο παίκτη του ΠΑΟΚ. Ωραία. Το τραβάει ένα παίκτη σαν τη Βαλένθια. Φίλε μου, ωραία. Πέναλτι. Ωραία. Πέναλτι. Δεν υπάρχει offside, άμα είναι πέναλτι. Πέναλτι. Δεν υπάρχει offside. Ωραία. Μα δεν θα γίνει φάση, ρε φίλε. Όχι, ρε. Δεν το καταλαβαίνω. Πέναλτι, λέω υπέρ του ΠΑΟΚ. Πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ δεν θα γίνει offside του Ερίκε. Εντάξει, λέω πέναλτι. Α φυρίξει ο Κομίνη το πέναλτι. Πέναλτι το πήρατε δίκαια. Ε, Ζάχο, αυτό λέμε. Μα δεν ακούω, δεν ακούστηκε. Αν θα δώσει πέναλτι, θα υπάρξει offside. Όχι, ρε, εντάξει. Μα πέναλτι θα το βάλει γκολ. Τελείως. Το πήρε δίκαιο. Μπορεί να μην το βάλει, ρε φίλε. Όχι, δεν είναι. Θα δώσει το πέναλτι. Εντάξει. Το πήρατε δίκαιο. Αλλά να δούμε και τη φάση που προέρχεται τον γκολ του ΠΑΟΚ του Βαρέλα. Ναι. 10 δευτερόλεπτα πριν είναι. Δεν ξέρω, μόνο να το δούμε. Εσύ που όχι, δεν το είδα μόνο εγώ. Να σου πω κάτι, αυτά που λες. Δεν το είδα μόνο εγώ. Σα τα κρύβουν εδώ, σα τα κρύβουν τα ασπρόμαυρα ΜΜΕ. Άκουσε λίγο. Αυτά που λες. Παρακαλώ. Εσύ με offside ανέβηκε στην κατηγορία, ρε. Κάτσε λίγο. Τι έκανα. Με offside ο Βελόνης. Το κοιμάει πίσω, ο Βελόνης. Πού το είδες αυτό. Δύο μέτρα. Πού το είδες. Δύο μέτρα. Τρεις παίκτες ήταν offside. Ναι, στο Χαϊδάρι. Δεν στο Χαϊδάρι. Γι' αυτό. Έσαταν. Στο Χαϊδάρι. Α το πάμε κατευθείαν. Πάμε όλα θα το πούμε. Έχει μήνυμα ο 7-7-9 τώρα. Εντάξει, κάτι ήθελα να πω τώρα. Νίκησε η Ελλάδα. Ναι, νίκησε η Ελλάδα. Με την άβρα του Μακουκούλα. Αυτά που λες, δεν Ντρούλινγκ, ειλικρινά τα ακούω, είναι πρωτόγνωρα. Όχι, δεν φταίει ο Ντρούλινγκ, φταίει ο φίλος. Γιατί λέει, αν είσαι αντικειμενικός. Δεν είναι αντικειμενικός, φίλε, αργανός είναι. Όχι, αντικειμενικότατος είναι. Ναι, ρε φίλε, αντικειμενικότατος είναι. Αυτά που λέει ο Ντρούλινγκ δεν τα έχουν πει ούτε στην Αθηνική Κυριακή. Κάνεις λάθος. Εσείς. Ούτε στην Αθηναϊκή Κυριακή. Απλά, Τάσο μου, ζείτε εδώ σε μια γυάλα ασπρόμαυρη και δεν παίρνετε χαμπάρι τι σα φέρνουν όλο ο κόσμο. Και λέω εγώ, μπορώ να έχω επενέβει στο βίντεο. Θα σου δείξω τη φάση και θα μου πεις τη Δευτέρα, άμα είναι φάουλ. Να δούμε πόσο αντικειμενικό είσαι εσύ. Θα μου δείξω τη φάση και θα μου πεις δεν είναι φάουλ. Θέλω, θα σου δείξω. Ότι... Παρακαλώ τους φίλους αν μπορούν να μου την ποστάρουν και τώρα. Την είχα ποστάρει. Έχω την εντύπωση ότι ζείτε σε ένα κίτρινο δικό σας κόσμο. Καλά, εντάξει. Αυτά που λες. Εγώ λοιπόν, λέω. Και αυτά που ανακαλύπτεις. Ανακαλύπτω. Δεν τα λένε. Εγώ δεν. Ούτε. Κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Απλά εσείς εδώ. Το ασπρόμαυρο κατεστημένο της πόλης που ήταν και προς Σαββίδη. Σκέψτε τώρα με το Σαββίδη που είστε δυνατοί οικονομικά και αγωνιστικά. Γιατί...
Καλά, εντάξει. Δεν υπάρχει ασπρόμαυρο κατεστημένο στην πόλη, δημοσιογραφικό. Εντάξει. Δημοσιογραφικό τα λες. Καταρχήν τι ακούμε. Είναι πολύ λογικό να υπάρχουν περισσότεροι δημοσιογράφοι, περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης, περισσότερες εφημερίδες οι οποίες παίζουν ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί έχουν συμφέρον από το 70% της πόλης. 70% είναι της πόλης. Με το 13%. Ωραία, ωραία. 70% της πόλης πριν... επιλέγουν να δουλέψουν. Ναι, εντάξει. Παρά το 15%. Άμα είναι το 70% της πόλης και μια που μου δίνεις και την ασίστ. Στο τέλος θα το πω. Ναι, έλα, πάμε στον ακροατή. Στο μπάσκετ, πάντα ασίστ και backdoor δίνω. Πάμε, πάμε, πάμε. Έλα, φίλε, έλα, φίλε, καλησπέρα. Θα πω κάτι στο τέλος που το λέω. Ηρακλειδέας είναι αυτός. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι. Εσύ, φίλε, ναι. Ναι. Να στείλω χαιρετίσματα του Κάτσε Ελευθεράτρια. Για πες, ποιες. Στην Ελένη, στη Μαρία, στη Ζουμπουλία, στη Σία. Πάλι Ζουμπουλία. Πάλι Ζουμπουλία. Σε ξαναξαθώ πλασματάκι. Φοβερός, ωραίος. Στις άλλες δύο από τη Βέρεια. Στις άλλες δύο από τη Βέρεια με τα μπαλκόνια. Από το μπαλκόνι. Στο φέρμα. Από Γανιά. Από Γανιά. Τα όμορφα. Ποιο ο Μένιος. Όχι. Ποιος είσαι. Ολυμπιακός είμαι. Ίσως η πιο ωραία πόλη στην Ελλάδα. Το όνομά σου, φίλε, αν θέλεις. Το όνομά του είναι Δημήτρης. Δημήτρης, ο παδός της ομάδας που παίζει Europa League φέτος. Πάμε. Πάμε. Ξενέρωσες λίγο τρέγια, Και αυτός Europa League παίζει, γιατί αυτός που παίζει. Εγώ πάντα έπαιζα Europa League. Α, αυτό ναι, ένα δίκιο το έχει εδώ. Δεν είναι υποβιβασμός για τον Ολυμπιακό να παίζει Europa League. Εντάξει, φίλε, δεν μπορεί να παίζει και συνέχεια, τι θα γίνει δηλαδή. Γιατί να ξενερώσω, δεν μπορεί να παίξει. Δεν μπορεί, εδώ η μεγάλη Liverpool έχει να παίξει να πούμε. Η καρδιά του Ποταλτή. Κανονικά εσύ πρέπει να ξενερώνεις, γιατί στο τηγάνι κάνετε να πούμε κερκίδα με ηχεία. Σας βάζουν να πούμε μεγάφωνα και κάνετε κερκίδα. Δηλαδή μεγαλύτερο. Έχουμε παδό τώρα. Ναι. Εδώ πέρα ξενερώνω που έχω παδό το Τζουκαλά τώρα. Μπράβο, ρε φίλε, προς τιμή σου. Μπράβο, αυτό το κινητό θάμνο που το βρήκες, ρε φίλε. Πού το βρήκες, τον επαγγελματία ο παδό. Πηδί, φέρνε λουκούμι στο πηδί. Δεν ξέρω, δηλαδή νομίζετε όλοι ότι είμαστε έτσι Ολυμπιακοί σαν το Τζουκαλά, αλλά δεν είμαστε όλοι έτσι. Φίλε, εγώ δεν το νομίζω, γιατί έχω γνωρίσει και Ολυμπιακούς που είναι καθαρά παλικάρια. Εντάξει, έχω γνωρίσει και Ολυμπιακούς που έχουν το πνευμόνι να κάνουν αντιπολίτευση στον Κόκαλη, στον Μαρινάκη και στον κάθε πρόεδρο του Ολυμπιακού και δεν είναι γεσμενάκηδες να βαράνε προσοχή σε ό,τι λέει ο πρόεδρος. Κατάλαβες, γιατί δεν υπάρχει ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, μία φυλάδα, ένα site στην Αθήνα, φίλε μου καλέ, από τα Χανιά, που να κάνει την οποιαδήποτε μορφή αντιπολίτευσης στον Ευάγγελο Μαρινάκη και την παρέα του. Ενώ βρίσκουν ότι είναι λάθη. Παρακαλώ. Προσωπικά να σου πω, έχω κάνει πολύ κριτική στο Μαρινάκη τα τελευταία δύο χρόνια. Ναι. Με αυτά που έχει κάνει, που έχει αλλάξει 8 προπονητές σε 1,5 χρόνο. Είναι απαράδεκτο. Και δεν έχει φτιάξει μια σωστή ομάδα εδώ και τα τελευταία 2,5 χρόνια. Δηλαδή, δεν το έχει κάνει καμία άλλη ομάδα στην Ευρώπη να αλλάξει 8 προπονητές σε 1,5 χρόνο. Μάλιστα. Φοβερό. Άστα να πάνε. Να πω κάτι στο Ζάχο. Να πεις και στο Ζάχο. Έλα, φίλε. Λίγο πλακίτσα έτσι, το σκούφο το φοράς ακόμα και στο ράδιο. Κάναμε, δεν ξέρω αν είσαι Facebook, κάναμε live μισή ώρα προηγουμένως. Δεν το φοράω, φίλε. Το live είναι στη δική μου τη σελίδα. Α, εντάξει, ναι, σωστά. Είναι μόνο για τους φίλους σου ή το είσαι ελεύθερο, όχι μόνο. Ελεύθερο για τους φίλους και για τους φίλους των φίλων. Ναι, δεν το έχω. Ναι, όχι, φίλε, δεν το φοράω. Το έκανα με εγχείρηση, το έβγαλα. Οπότε. Όποτε μιλάς, σκέφτομαι με το σκουφάκι. Σκούφο και γυαλιά, ε. Εντάξει, φίλε, έχει καθιερωθεί αυτή η ώρα. Μα εντάξει, είναι σήμα κατά τεθέν πλέον. Συγγνώμη λίγο, φίλε. Ζάχο, είναι η φάση του πέναλτι. Ωραία. Ωραία. Είναι η φάση που. Ωραία. Έγινε, παιδιά. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά, φίλε μου. Αυτή είναι μια φάση. Καλό βράδυ. Και δεν απομακρυνώ. Ωραία. Εντάξει. Δηλαδή, αν θα το σφυρίξει πέναλτι. Που λογικά είναι, ρε φίλε. Ωραία. Και εγώ θα σου βάλω τη φάση από τον γκολ σα που ξεκινάει από το τέτοιο. Και θα μου πει ότι. Εδώ πώ το βλέπει. Αν μπορεί. Ναι, ναι, εντάξει. Εδώ είναι μια φάση απομονωμένη, όλη τη φάση. Α, συγγνώμη. Μαζί σου, πέναλτι. Μαζί σου. Αν θα δώσει αυτό, δεν υπάρχει offside. Ωραία, μαζί σου είμαι, ρε παιδί μου. Μαζί σου, άντε, δεν έγινε αδικία. Αλλά δεν έχει γίνει και από την άλλη όμως. Γιατί όταν το δει, θα δει ότι ήταν φάουλ και δεν υπάρχει κανένα κόμμα. Άμα είναι φάουλ, ξέρει πόσο αντικειμενικό είναι. Ωραία. Θα στο δείξω. Κι αν μερικοί φίλοι που ακούνε, ειδικά από τον Βόλο φίλος, αν μπορεί να μου δώσει το link, αυτή τη στιγμή να του το δείξω. Γιατί υπάρχει η φάση. Πώς πάει η corner. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βαγγέλη, τον Ζαπουνίδη, που μου έστειλε τη φωτογραφία. Ωραία. Για το πέναλτι. Γιατί έχουμε... είστε και εσείς ρεπόρτερ και συμπαραγωγή μας εδώ όταν ακούτε την εκπομπή. Έτσι και τα θέλουμε διαφορά. Βέβαια. Λέγε ρε Μακουκούλα. Να πω. Και τη γλάστρα εσύ.
Εσύ πάρε φίλε. Μου πε. Μου είπε να φέρω το άλλο ρακλάκι τώρα απ' έξω να δει εδώ. Μακουκούλα, το μαγαζί ποτέ ανοίγει, ρε Μακουκούλα. Την Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή. Όχι αυτή. Όχι αυτή. Όχι αυτή. Αφού αυτή είναι τώρα Παρασκευή, το χάσει λίγο. Την άλλη Παρασκευή. Να μιλήσουμε και λίγο. Πε λίγο. Πες, δεν πειράζει. Το Malte Jazz, το πιο παλιό live stage Θεσσαλονίκη. Live stage. Πού βρίσκεται. Πέμπτη Μικιακή, προξένου Κουρουμιλά 1 στο πρώτο όροφο. Ωραία. 27 χρόνια φέτο. 27 χρόνια μαγαζί. Ναι. Πόσα χρόνια έχει να πάρει η Λίβρο πρωτάθλημα. Περίπου. 29 έχει. Ναι, τα ξέρεις καλά. Τα ξέρω καλά. Τον αντιπάλο τα ξέρεις καλά, έτσι. Τα ξέρω. Και τον ΠΑΟ και τη Λίβρο που είναι άμα πάρει ο ΠΑΟ και η Λίβερπουλ φέτος αυτοκτονώ κατευθείαν. Και οι δύο άμα πάρουν. Εγώ είπα, άμα θα πάρει ο Άσκα ένα πρωτάθλημα, γιατί με λέει σκέψω και χάζω, τώρα θα γίνω πάτη, θα μονάσω. Θα μονάσω. Ελέγχω πατρέγε και το κάνανε. Του κάνανε σποτάκι κατευθείαν. Ομίλησα. Έτσι. Αλλά σκέψω τώρα, όπω λέει και ο φίλο Ζάκο στα σενάρια. Σκέψου να έχω πάρει το πρωτάθλημα, να έχει κρυθεί ρε παιδί μου, ναι. Τις τελευταίες αγωνιστικές, να είμαι 15 βαθμούς, λέω, ξέρω, ναι, εντάξει, να είμαι χαζομάρα. Πες το σενάριο, εντάξει, σενάριο είναι, δεν είναι χαζομάρα. Και να πάμε στο ΑΚΑ τελικό, πάω Κάρης. Και να κρίνετε τον τάπλο. Θα γίνει μεγαλύτερη μετακίνηση οπαδών. Δεν θα γίνει ο ΑΚΑ, αν είναι πάω Κάρης δεν γίνεται ο ΑΚΑ. Καθαζόγλιο θα γίνει. Όχι. Τι λέτε ρε. Καθατζόγλιο. Μονίμως το έχουν βάλει στο ΆΚΑ. Ναι, μονίμως, ναι. Άμα είναι δύο ομάδες από Βόρεια Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει στο ΆΚΑ. Mm. Κατέβουν τώρα, είσαι τρελός. Ωραία, να γίνει στο μεγαλύτερο γήπεδο της Θεσσαλονίκης. Στις πόλεις πάλι. Στις ναι, πόλεις. Ναι. Ναι. Εκεί που έχεις άσχημη. Τρέχει να σου κάνω μια ερώτηση. Νομίζω ότι είχα κάνει και παλιά. Ξέρεις σε ποιο γήπεδο δεν έχει γίνει στην Ελλάδα τελικός. Χαρλάω. Πώς θα γίνει τελικός, φίλε. Μέχρι το 1985. Ρε φίλε, έχει γίνει στη Ριζούπολη. Μα δεν έχεις προβολής. Έχει γίνει σε δύο κοτέτια. Εκείνη η κολόνα που ήταν. Να το κάνουμε. Και η κάμερα. Να το κάνουμε. Εσύ τι μιλάς, ρε Μακουκούλα, γήπεδο. Να το κάνουμε, ρε φίλε, σε γήπεδο. Γήπεδο στον Ηρακλή. Που ο άλλος πάει και τρώει τη ρόπιτα και μπουρκοπούκαλα. Ρε Μακουκούλα. 10 η ώρα το πρωί τελικό. Τι γελάς, ρε Μακουκούλα, τι γελάς. Γήπεδο δεν έχεις εσύ. Γελάς κιόλα. Ποιο είναι δικό σου καθατζόγλιο. Τι εντάξει. Α που κάνω γήπεδο, φίλε, και στο πάρτο. Γιατί να σου κάνουν, ρε φίλε, στο χρωστάκι από χθε. Εσύ ρε φίλε, δεν είπες το άλλο. Για πες. Το ένα το σκάνδαλο για την ΕΡΤ. Το άλλο που θα πάρουν για το δασυγένειο λεφτά. Τι θα πάρουμε. Για το. Ποιο δασυγένειο. Τόταξο, ο Καμένος. Ναι, 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 ο Καμένος. Ο Καμένος. 21 στρέμματα πήραν, θα πάρουμε κι εμείς ανάλογα. Τι θα κάνουμε. Ψέματα είπε. Ψέματα είπε. Δεν το ψήφισα ακόμα. Όχι, ρε, και θα πέσουν, ρε. Γρήγορα. Ψηφίστε γρήγορα. Εσύ περιμένεις να πας για το δασυγένειο. Για κανένα θεαγένειο που τύπαξε που μπορεί να πάρεις. Περιμένεις δηλαδή. Όχι, ρε φίλε. Για εξέταση, δεν είναι κακό. Εντάξει, όχι, ρε φίλε. Ναι, πες το μήνυμα, ρε. Σε έλεγε άλλο νοσοκομείο, ρε. Εντάξει, ρε φίλε, και δεν είναι όλα κακά. Λοιπόν, τι και καλά έχει. Έχει και εντάξει, δηλαδή πάει ο άλλο για θεραπεία, ρε φίλε, και γίνεται μια χαρά. Δεν ξέρω, είπαμε. Τώρα, μην πάμε και. Ο 779. Φίλε, το δεύτερο το μήνυμα δεν μπορώ να το διαβάσω, γιατί χαρακτηρίζει και είναι χοντρό. Έτσι. Δεν γίνεται να το πω, ιδίω στο τελείωμά σου, δεν γίνεται να το αναφέρω. Το τρίτο διαβάζω. Λέει ο φίλος 779, φίλε Παοξή από Ολλανδία που πήρε τον Γιώργο, έχω ένα τράντακτο επιχείρημα με ξένους διαιτητές. Ο Άρης το Χαριλάου έχει 27 σερή μάτς. 26 σερή μάτς αίτητος με ξένους διαιτητές. Είναι γεγονός, έχει χάσει ένα φιλικό νομίζω. Όχι ρε, για επίσημα σου λέει ρε. Α, για επίσημα, ωραία. Φίλε 779, 92 χρόνια τότε είμαι αίτητος στο Λονδίνο. Εντάξει. Άστο αυτό, τρία μάτς έπαιξε αίτητος. Εντάξει φίλε, 92 χρόνια είμαι αίτητος στο Λονδίνο. Εντάξει. Εδώ και εσύ από τα 27 μάτς ρε φίλε. 26. Ναι, από τα 26 μάτς, ναι. Τα 8 χρόνια λείπεις σε άλλες κατηγορίες. Όχι, έλα φίλε. Για μάτς λέει, άστα χρόνια ρε. Έλα ρε, για μάτς λέει. Διάφα τώρα. Έλα ρε φίλε. Καλησπέρα. Άστα, δεν καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Εσύ φίλε μου. Είσαι και ο τελευταίος, να πούμε. Λοιπόν, ωραία, τώρα θα μιλάμε μία ώρα. Ο Τάσος είμαι από το Ρέθυμνο. Γεια σου, Ζάχο. Γεια σου, Τάσο. Γεια σου, Τάσο. Από πού? Ρέθυμνο, Ρέθυμνο. Γεια σου, Μακουκούλα. Είσαι καινούριο στην παρέα τώρα. Μακουκούλα, να πω ότι όποτε μπορεί και θέλει είναι ευπρόσδεκτο. Δεν βολεύει η ομάδα, ρε φίλε. Εντάξει, αυτό είναι. Δηλαδή, εγώ τώρα νιώθω φτωχό συγγενή. Sorry, φίλε, λίγο. Αντί τώρα μιλάτε και το πάω κάρι για για την παρέα σε φωνάμε, ρε. Σε φωνάζω. Λέω Ηρακλή, να σου πω κάτι. Άμα κάνει πορεία πρωταθλητισμού, είναι δεύτερο στη βίτα. Όχι, άμα. Ναι, λέω, άμα πάει καλά. Φάτιμα Κουκούλα. Φάτιμα Κουκούλα. Χριστούγεννα έχω ανέβει, Χριστούγεννα έχω ανέβει, ναι. Και παρακαλώ στο κύπελο ενώ κάτω αγώνα τον ΠΑΟΚ. Θα φας πάλι πέντε, ένα πέντε έφαγες τελευταία. Πέντε ένα έφαγες τελευταία φορά. Έλα φίλε, πάμε. Λοιπόν, δεν θα πω για τίποτα για ΠΑΟΚ, Άρη και τα λοιπά. Έτσι, έτσι, πες κάτι άλλο. Έβλεπα το παιχνίδι της Εθνικής, γι' αυτό θέλω να μιλήσω. Και είσαι ήρωας. Και είσαι έτοιμος να κοιμηθείς μετά. Είσαι ήρωας. Εκεί τα ήμουνα στο μαγαζί, τώρα έχω σπάσει και το δάχτυλο στο πόδι. Δεν περαστικά, περαστικά φίλε μου. Να σε. Και λέω κάτι άλλο. Να σε καλά. Τίποτα, αυτός ο Σκύμπ είναι μεγάλος και πάρνε.
Παιδιά, πραγματικά πριν, sorry φίλε, ερχόμουν και οδηγούσα και άκουγα το Σταύρο Κόλκα που λέγεται την 11η της Εθνικής και κόντυψα να μου φύγει το τιμόνι. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω. Καλά και στη διοίκηση όλη της Εθνικής εκεί στην ΕΠΟ, ότι είναι σκεπάρνια. Δηλαδή τώρα πήγανε και βάλαν την ομάδα να παίξει σε ένα ΟΑΚΑ, σε ένα χαοτικό γήπεδο. Έχασε ο Φετφατζίδης το άγαστο, χωρίς γυαλιά θα το βάζα εκεί και με τσαρούχι. Έτσι. Και για ανταμοιβή τον πήρε στην Εθνική ο Σκεπάρνης. Δεν θα πω εγώ τώρα, δεν έπαιξε έτσι κι αλλιώς. Κάποια στιγμή έβγαλε τον Μπελκάκο, έκανε αλλαγή, έβαλε μέσα. Και αφήνει το μεγάλο του Ερακλάκη και το Βέλιο εκτός Εθνικής. Έβαλε μέσα τον άλλο τον Νικόλαο. Τον Πετατζή. Γελάνε, δεν έσπασε την μπάλα στο Μήτρο. Ευτυχώς, δηλαδή το Μήτρο μια φορά του περάσα την μπάλα και το κόλλησε το παιδί. Έτσι. Είναι μεγάλο σεντερφόρ το παλικάρι. Έτσι. Μια φορά του περάσα την μπάλα και έβαλε γκολ. Έβγαλε Πέλκα και έβαλε Πετατζή. Προσπαθεί, δηλαδή ο τύπος τώρα προσπαθεί να χωρέσει σε μια δεκάδα του Ολυμπιακού το δεκάρι μαζί με τον Μπέλκα. Δεν έχουμε αμυντικά χαφ. Η ομάδα τώρα, οι Ούγγροι, κάποια στιγμή στο κέντρο κάνανε πάρτι. Νόμιζα ότι παίζουμε με την Μπαρτσελόνα. Λέω τι γίνεται, τι βλέπουνε τα μάτια μου. Αυτό έτσι δεν πήρα να πω κάτι άλλο. Ωραία. Έτσι λίγο για την Εθνική. Τώρα τι άλλο να πω. Έχουμε ακόμα μια εβδομάδα για το δικό μας το παιχνίδι. Ναι, έχει ακόμη όντως. Αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, έτσι σας πήρα κιόλας αυτό. Καλό καλά. Βράδυ. Να σε καλά. Μιλήστε και λίγο για την Εθνική. Πέστε λίγο. Φίλε, εγώ να σου πω κάτι. Προσωπικά, νομίζω ότι σήμερα ήταν κακό αποτέλεσμα. Έπρεπε να χάσει η Ελλάδα για να ξεκουμπιστεί αυτό, να αναγκαστούν να το διώξουν. Το πρώτο λάθος, το βασικό είναι ότι παίξαμε στο Άγκα. Δηλαδή υπάρχουν τόσα γήπεδα, παίξει στα Γιάννα, παίξει στο Χαριλάου. Εγώ είπα να παίξει στο Χαριλάου. Γιατί δεν παίξει στο Χαριλάου, ρε φίλε. Γιατί δεν πάει να παίξει στο Καφτατζόγλου, γιατί δεν παίξει στην Τούπα. Παίξει στο Καραϊσκάκι. Δηλαδή έχει τόσα γήπεδα να παίξει. Η Εθνική βασικά είναι για να γυρίζει όλη την Ελλάδα, δεν είναι για σένα ένα γήπεδο. Πήγαινε στα Γιάννενα, παίξει στα Γιάννενα. Να το γεμίσουν το γήπεδο, να γουστάρει και ο κόσμος. Δηλαδή τι μας πας τώρα εκεί πέρα στο Άγκα και έχει 5.000 κόσμους και φαίνεται το γήπεδο άδειο. Θα σου πω γιατί. Γιατί οι περισσότεροι είναι από την Αθήνα και ζητάνε, οι παίκτες εννοώ, και τους βολεύει περισσότερο να είναι εκεί πέρα. Μην το νομίζεις. Ναι, μωρέ, θα κουραστούν τα παιδιά. Εντάξει. Μην νομίζω ότι είναι διαφορετικά. Και αυτοί που έρχονται και από ομάδες από το εξωτερικό, μια χαρά τους έρχεται. Σκέφτεσαι να πηγαίνουν Αθήνα και μετά να πηγαίνουν Γιάννενα. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, και είσαι πολύ πιο ωραίος, είσαι εσύ πολύ πιο ωραίος, έτσι ήταν το βιντεάκι που είσαι που? Έτσι με το κεφαλάκι ξυρισμένο και τα γυαλιά που μου βάζεις παλιά και αν τα σκουφάκια τα περίεργα. Έτσι, αυτό είχα μαλλί τότε, ρε, είχα μαλλί τότε. Κι εγώ, είχα αρέως, δεν έχεις να κάνει, όλοι είχαμε παλιά. Μα όχι, το σκουφί δεν το βάζα επειδή έχω φαλάκρα, εσύ είχα έτσι σαν trademark. Έχεις φαλάκρα, ρίξεις μαλλιά. Εντάξει. Άλλος έχει φαλάκρα που δεν είναι στο στούντιο. Στο κάτω-κάτω να σου πω κάτι. που δεν τα έχω βέβαια αυτά τα λεφτά, με 1500 ευρώ Bob Marley γίνομαι, ρε φίλε. Σιγά τα λεφτά. Έλα, σταμάτα τώρα και σε πήρα δώρα για τα γενέθλιά σου. Τι πήρα. Η φαλάκρα είναι και γοητεία. Όχι, θα μου το χαλάσει τώρα. Είμαι. Το πήρα δώρο για τα γενέθλιά του και πάμε το χαλάσει. Δεν βάλε μαλλιά. Χτένα πήρα. Χτένα, ρε. Μια συσκευασία Vetex σου πήρα. Να χτενίζεσαι. Λοιπόν, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, φίλε μου και δραστικά. Καλό βράδυ. Έτσι, και θα τα πούμε τώρα μετά το ντέρμπι μας. Ναι, παιδιά, την άλλη εβδομάδα οι εκπομπές δεν χάνονται, έτσι. Και εμείς οι ουδέτεροι θα απολαύσουμε. Nice. Λοιπόν, και στον Ηρακλή εύχομαι να ανέβει και αυτός αλφα εθνική κάποια στιγμή μετά από με χρόνια με καιρούς. Έχετε αλλάξει. Πόσα αφημία αλλάξατε, 10, 20. Έχω πάρει πλάκα με σας. Έχω πάρει πλάκα με σας. Δεν έχετε αφημία για αφημία. Μια αλήθεια. Λοιπόν, καλό βράδυ, παιδιά. Γεια σα. Έγινε. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Τι δικαιώματα. Τι να πω, φίλε. Το μεγάλο Παπαδανασάκη να πούμε στα καρεντάρα μαντάρα και τώρα πάλι τρέχει. Φίλε, να σου πω κάτι για τον Ηρακλή. Τον αποθέωνε πάλι τον Παπαδανασάκη και του ανέβασε από τη Β'. Για τον. Ακού. Για τον Ηρακλή τι ισχύει. Για του συνοπαδού μου θέλω το από αυτό. Ναι, το πει και να κλείσουμε. Που ξέρω εγώ δεν είμαι και πολύ αρεστό. Έω καθόλου. Στου συνοπαδού μου. Για τον Ηρακλή ισχύει αυτό που είπε ο Πολ Νιούμαν στην ταινιάρα Το χρώμα του χρήματος με τον Μπιλιάρδο, με τον Τόμ Κρουζ. Που λέει: όταν κάθεσαι να παίξεις καρδιά και δεν βλέπεις κανένα κορόιδο στο τραπέζι, το κορόιδο είσαι εσύ. Ωραίος. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Έλα, δεν το θυμάμαι αυτό, ναι. Γιατί η ταινία είναι ταινιάρα. Σοφό. Ποια είναι η γκόμενα που παίζει στο Ed ταινία, για πες. Εσύ θυμάσαι τον Πολ Νιούμαν, δεν θυμάσαι την κόμενα. Δεν θυμάμαι. Ήταν κομμενάρα, αλλά δεν θυμάμαι ποια είναι φυσικά. Ή Χρυσό, χειροκροτάω ρε φίλε, πραγματικά. Επειδή είσαι, ξέρω, επειδή είσαι και φαν, Ντρούλινγκ βγαίνει Ράμπο 5, να ξέρεις. Τι είμαι εγώ? Φαν του Σταλόνε. Εγώ είμαι φαν του Σταλόνε.
Τι να σου πω τώρα που είναι τέλος εκπομπής και δεν θέλω να τη χαλάσω να πούμε την εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Γιώργο τον Μακούλη. Να είστε καλά, παιδιά, σας ακούμε όλοι. Άκουσε. Το ξαναλέω. Δεν θα ξανάρθω. Τώρα εσύ αποφασίζει και τη δουλειά σου και η οικογένεια έχει. Όποτε θέλει, ευπρόσδεκτο. Όταν είναι ανοιχτή, δεν το συζητάω. Ευχαριστώ πολύ για την American Bar. American Bar θα το κάνουμε. Λοιπόν, πριν ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο, να πούμε ότι η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα ήταν μία. Ήρθε στα αυτάκια σα. Ευχάριστα θέλουμε να πιστεύουμε, γιατί βασικός υποστηριχτής της ήταν το Escobar Espresso Coffee Bar, Γεωργίου Παπανδρέου 9, τηλέφωνο 2311-208-301. Το Escobar είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί για το καφεδάκι σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας με την παρέα σας. Ένα από τα ωραιότερα στέκια της πόλης, αν όχι το ωραιότερο, για να απολαύσεις τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης σου ομάδος, με κρύα πιάτα, με καθαρό ποτό, όπως λέει συνέχεια ο Τάσος. Έτσι. Που είναι και γνώστης έτσι, και έτσι. Με πολύ όμορφες παρουσίες και εντός έτσι. Αγωνιστικού χώρου και εκτός έτσι. Αγωνιστικού χώρου. Τα φιλιά μας και στον Νίκο και στα παιδιά και στο Σκομπάρο σε όλους και στα κορίτσια και τα όμορφα. Από τις λίγες φορές, αλλά λέει αλήθεια γι' αυτό έτσι. Ο Ζάχος. Λοιπόν, Δευτέρα πάλι πρώτα έτσι, ο Θεός έτσι. Εδώ στις 10 η ώρα πάλι. Μέρμε στην εβδομάδα για τον τέρμι. Θα γίνει ο χαμός. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Έτσι, υγεία παιδιά πάνω απ' όλα. Μην ξεχνάτε παιδιά, το ποδόσφαιρο δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Έτσι. Αλλά είναι το πιο σημαντικό από τα σήματα. Έτσι. Έτσι. Ωραία. Μπράβο ρε Μακουκούλα. Κάπου το διάβασα αυτό σε κάνει ημερολόγιο από πίσω. Το είχε πει προπονητής Λίβερπουλ. Έχει τρελά δυνατές ατάκες. Ακολουθούν τα παιδιά. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να σε καλά. Ευχαριστούμε που ήρθες. Ακολουθούν τα παιδιά με το Express. Ο Στέφανος με τον Διονύση, μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχουν πάρα πολλά να σας πούνε και σήμερα. Ευχαριστήσουμε και την ηχοληπτάρα μας, τον Χρήστο τον Κιώση, για την πολύτιμη συνεργασία άλλο ένα βράδυ. Από Ράδιο Μαρμίτα, από Τάσο Τρέγια, από Ζάχο Ντρούλιν και από Γιώργο Μακουκούλα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο.